την ώρα χάσει για αυτή την πιάτα. Οπότε ναι, με αυτή την ομάδα. Καλημέρα σε όλους. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Άλκης Σιμιτσί, ο οποίος μας επισκέπτεται σήμερα. Να πούμε δύο λόγια για το βιογραφικό του και στη συνέχεια περάσουμε στην ομιλία. Ο κύριος Σιμιτσίς έχει λάβει το δίπλωμα του Μελεταλόγου Μηχανικού και Μηχανικού Πολιτισμού του Εθνικού Μητσόβου Πολυτεχνείου το 2000. Από το ίδιο τμήμα έλαβε και το πρακτορικό του δίπλωμα το 2004. Εργάστηκε στο Εθνικό Μητσόβου Πολυτεχνείου ως μεταλλευτικό ερευνητής και επίσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως λέκτορας με σύμβαση 407. Σήμερα βρίσκεται στο ερευνητικό κέντρο της IBM, στο Almaden, στην Καλιφόρνια, στο San Jose, όπου και εργάζεται σε ένα group που ασχολείται με data mining και business intelligence. Και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από θέματα εξαγωγής μετασχηματισμού, φόρτωσης δεδομένων, αποθήκες δεδομένων, μετατοπίση αποθηκών δεδομένων, περιστοποίηση επερωτήσεων και ούτω καθεξής. Σήμερα λοιπόν θα μας μιλήσει για προχωρημένες μεθόδους για αναπτύξη και αναζήτηση πληροφορίας και νομίζω πως να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σιμιτσί. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω το τμήμα. Η ομιλία θα, ένα μέρος ομιλίας έχει να κάνει με κομμάτι της διδακτορικής μου διατριβής και ένα δεύτερο κομμάτι είναι κάποια θέματα που ασχολήθηκα τα τελευταία δύο χρόνια, κάποια ερευνητικά θέματα. Η ομιλία έχει τίτλο «Προχωρημένες τεχνικές για αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφορίας». Ζούμε στον κόσμο της πληροφορίας, η πληροφορία υπάρχει παντού γύρω μας. Κάποιο κομμάτι μικρό της πληροφορίας αυτής είναι αποθηκευμένη στους υπολογιστές. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε την πληροφορία και να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια γνώση μέσα από αυτή. Κατά τη γνώμη μου, κύρια προβλήματα και στόχοι σε αυτή την προσπάθεια είναι να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε πληροφορία που είναι κατανοημένη σε διασκορπισμένους υπολογιστές, είναι αποθηκευμένη σε αυτούς με διαφορετική μορφή. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τυπικό και αυστηρό να καταφέρουμε να τη συγκεντρώσουμε, να περιγράψουμε τη σημασολογία μιας τέτοιας διαδικασίας συγκέντρωσης της πληροφορίας, να μπορέσουμε να μετρήσουμε, να εκτιμήσουμε την ποιότητα της διαδικασίας συγκέντρωσης της πληροφορίας και να προσπαθήσουμε να τη βελτιστοποιήσουμε όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσουμε να βγάλουμε γνώση μέσα από αυτή την πληροφορία. Για να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, να είναι χρήσιμο και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη πλειονότητα χρηστών, θα πρέπει να ξεφύγουμε από κάποιους παραδοσιακούς τρόπους αναζήτησης πληροφορίας. Δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να γνωρίζει το σχήμα με τον οποίο, και τη μορφή με την οποία αποθηκευμένη πληροφορία στους υπολογιστές. Δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να γνωρίζει κάποια γλώσσα επικοινωνίας με τους υπολογιστές, όπως κάποια σχεσιακή γλώσσα. Θα πρέπει οι απαντήσεις οι οποίες παίρνει ο χρήστης να είναι κατανοητές, να περιέχουν σημαντική πληροφορία που, που απαντάει αυτό που ζητάει και θα πρέπει επίσης, αν είναι δυνατόν, να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Στις ανάγκες του χρήστη, στις ανάγκες της ομάδας χρηστών που κάνει αυτά τα ερωτήματα. Ένα επιπλέον πράγμα είναι ότι επειδή έχουμε μεγάλο όγκο πληροφορίας, θα ήταν εξίσου χρήσιμο να προσπαθήσει κάποιος να μας πει και τι θα θέλαμε να ρωτήσουμε. Τι θα μας ενδιαφέρει να ρωτήσουμε. Είναι πολύ πιθανό να μην ξέρουμε τι υπάρχει, τι κρύβεται μέσα στην πληροφορία που έχουμε,
Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον κάποιος να μας επισημάνει ότι συγκεκριμένα πράγματα της πληροφορίας είναι χρήσιμο να τα μάθεις. Στην ομιλία θα επικεντρωθώ σε μια εφαρμογή συγκέντρωσης πληροφορίας που χρησιμοποιείται στις αποθήκες δεδομένων. Αποθήκες δεδομένων είναι εξαιρετικά πρακτικό και χρήσιμο επιχειρησιακό εργαλείο για να κάνουν ανάλυση των δεδομένων στους οργανισμοί. Θα μελετήσουμε πώς μπορούμε να μοντελοποιηθούν οι διαδικασίες συγκέντρωσης της πληροφορίας. Θα δούμε θέματα βελτιστοποίησης τέτοιων διαδικασιών και θα δούμε μια καινούργια μόδα, αν θέλετε, στην περιοχή, που είναι το real time, το όσο γίνεται πιο γρήγορα η συγκέντρωση αυτής της πληροφορίας, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε κάθε βράδυ, που είναι η σύνηθη πρακτική, να αποδοθούν τα δεδομένα μας. Ένα δεύτερο κομμάτι θα είναι ένας καινούργιος τρόπος ερωτήσεων για να προσπαθήσουμε να πάρουμε γνώση μέσα από πληροφορία χωρίς να έχουμε τα χαρακτηριστικά που ανέφερα προηγουμένως. Χωρίς να χρειάζεται να ξέρουμε το σχήμα με το οποίο είναι αποκεκριμένη η πληροφορία μας και χωρίς να χρειάζεται να ξέρουμε κάποια γλώσσα, να έχουμε μεγάλη γνώση υπολογιστών για να μπορέσουμε να πάρουμε μια τέτοια πληροφορία. Τέλος, θα αναφέρω κάποια πιθανά ενδιαφέροντα που άτονται αυτών των ερευνητικών θεμάτων ή κάποια ακόμα στα οποία δουλεύω αυτή την περίοδο. Για να σας δώσω μια γενική εικόνα των συστημάτων αποθηκών δεδομένων, είναι μια προσπάθεια να συγκεντρώσει κανείς δεδομένα από διάφορες πηγές που μπορεί να είναι είτε OTP συστήματα, legacy system, flat files, XML αρχεία, office documents όπως PDF, Word documents, spreadsheet ή οτιδήποτε, να συγκεντρώσει πληροφορία από τέτοιου είδους αρχεία, να τη φορτώσει σε κάποια αποθήκη δεδομένων και πάνω στην οποία μπορούν με κάποιες εφαρμογές ειδικοί αναλυτές να χρησιμοποιήσουν τεχνικές data mining, να χρησιμοποιήσουν τεχνικές όλα, ώστε να μπορέσουν να έχουν χρήσιμα reports ή χρήσιμη οπτικοποίηση της πληροφορίας για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τον οργανισμό τους, για τα δεδομένα τους. Σε αυτή τη διαδικασία κρίσιμο ρόλο παίζει το backstage, το πίσω μέρος των αποθηκών δεδομένων, που είναι υπεύθυνο για το πώς θα συντηρηθεί μια αποθήκη δεδομένων. Είναι συνηθισμένο να αναφερόμαστε σε αυτή τη διαδικασία ως διαδικασία εξαγωγής, μετασχηματισμού και φόρτωσης δεδομένων, ETL διαδικασία όπως είναι ευρύτατα γνωστή. Ο σκοπός είναι να φορτώσουμε δεδομένα από τις διάφορες πηγές, να τα μεταφέρουμε σε μια μεταβατική περιοχή αποθήκες δεδομένων, Data Staging Area ή DSA όπως είναι επίσης ευρύτερα γνωστή, όπου τα δεδομένα θα μετασχηματιστούν, θα καθαριστούν γιατί συχνά περιέχουν πληροφορία η οποία είτε είναι λαθασμένη είτε είναι με λάθος μορφή αποθηκευμένη και συνέχεια θα φορτωθούν στην τελική αποθήκη δεδομένων. Να σας δώσω κάποια κίνητρα γιατί κανείς πρέπει να ασχοληθεί με ETL εργαλεία. Καταρχήν, τα ETL εργαλεία και τα εργαλεία καθαρισμού δεδομένων έρευνες αναφέρουν ότι κοστίζουν περίπου στο 30% της προσπάθειας και των συνολικών εξόδων στον προϋπολογισμό μιας αποθήκης δεδομένων. Αναφέρεται ότι κοστίζουν περίπου στο 55% του συνολικού κόστος του χρόνου εκτέλεσης μιας αποθήκης δεδομένων. Το πιο σημαντικό, χρειάζονται περίπου το 80% του χρόνου ανάπτυξης μιας αποθήκης δεδομένων. Αυτή την περίοδο η αγορά για ETL είναι μια αγορά εκατομμυρίων. Πολύ πρόσφατα η IBM αγόρασε το εργαλείο της Essential, που ήταν ένα από τα δύο πιο σημαντικά εργαλεία στον χώρο, για 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά συνέπεια, για να δίνει κάποιος τέτοια νούμερα, σημαίνει ότι μάλλον υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον σε αυτή την περιοχή. Η συνήθως πρακτική που υπάρχει στην αγορά είναι αν κάποιος θέλει να εμπλακεί σε ένα έργο αποθηκών δεδομένων, είτε θα αγοράσει ένα εργαλείο ETL έτοιμο από την αγορά, είτε αν θέλει να αποφύγει το υψηλό κόστος του και σύν το κόστος εκμάθησης του εργαλείου αυτού στους υπαλλήλους του, ενίοτε προτιμούν να φτιάχνουν εφαρμογές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του έργου. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στάνταρ, δεν υπάρχει κανένα μοντέλο, κάποια κοινή έκφραση για αυτές τις διαδικασίες. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι οι πολιτές, αυτοί που δίνουν η τηλεργαλεία, παρέχουν μια μεγάλη πλούσια βιβλιοθήκη τελεστών, ad hoc τελεστών, και προσφέρουν ένα γραφικό περιβάλλον για να μπορεί κάποιος να σχεδιάσει ροές δεδομένων που περιγράφουν τέτοιες διαδικασίες.
διαδικασία που μεταφέρουν δεδομένα από την πηγή μέχρι τον τελικό στόχο στην αποθήκη δεδομένων. Πώς έλεγε ένας συνάδελφος, όταν μην πειραχές πρόσφατα σε μια συζήτηση που είχαμε, το ETL για την έρευνα είναι σαν το Ρόντερι Ντάγκερφιλντ, ήταν ένας Γερμανός κωμικός που είχε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και έγινε διάσημος για τη ρίση του I get no respect. Δεν ασχολείται κανείς μαζί μου. Αυτή είναι η κατάσταση στην ερευνητική κοινότητα για τα ETL εργαλεία. Υπάρχει ελάχιστη δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, τα προβλήματα που έχει κανείς να αντιμετωπίσει αν θέλει να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο είναι η μεγάλη ποσότητα, ο μεγάλος όγκος δεδομένων τα οποία πρέπει να διαχειριστεί. Υπάρχουν πολλές ρεαλιστικές εφαρμογές, πρόσφατα έχουμε κάποια παραδείγματα, που έχουμε μεταφορά περίπου 2 TB δεδομένων την ημέρα που θα πρέπει να τα μετασχηματίσουμε για να καθαρίσουμε. Είναι τεράστια αυτά τα μεγέθη. Υπάρχουν προβλήματα ποιότητας. Συνήθως τα δεδομένα περιέχουν λάθη. Περιέχουν αρκετά λάθη και θα πρέπει να τα βρούμε και να προλάβουμε να τα καθαρίσουμε. Υπάρχει πρόβλημα απόδοσης, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Συνήθως είναι κάθε βράδυ όταν τα συστήματα του οργανισμού είναι σε άδεια κατάσταση. Κάθε βράδυ λοιπόν έχουμε μερικές ώρες, 4 με 5 ώρες, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Τέλος, υπάρχει ένα θέμα εξέλιξης. Υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν στις πηγές και στην αποθήκη δεδομένων, που μας αναγκάζουν να κάνουμε ακόμα και καθημερινές αλλαγές στην όλη διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο το χτίζει κάποιος μία φορά και τρέχει. Χρειάζεται κάποιος να το παρακολουθεί και πολύ συχνά να το ενημερώνει. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των διαδικασιών, προσπαθήσαμε πρώτα να μοντελοποιήσουμε με κάποιο τρόπο τις διαδικασίες αυτές. Σε πρώτη φάση, χρειάζεται ένας απλός τρόπος, ένα ίσως απλό γραφιστικό μοντέλο, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι διάφοροι άνθρωποι που εμπλέκονται σε ένα τέτοιο έργο. Είναι άνθρωποι από διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές γνώσεις. Είναι κάποιοι περιφερειακοί managers, είναι οι διαχειριστές και οι σχεδιαστές της αποθήκης δεδομένων με διαφορετικό background άνθρωποι, άρα χρειαζόμαστε ένα κοινό τρόπο ομιλίας, επικοινωνίας, να καταλάβουμε μεταξύ τους ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε ένα πιο αυστηρό, ένα πιο συγκεκριμένο λογικό μοντέλο που περιγράφει σημασιολογικά τη διαδικασία, έτσι ώστε να καταλάβουμε τη βαθύτερη λειτουργία της. Παρεπτόντως, τα slides είναι στα αγγλικά, δεν είχα το χρόνο να τα μεταφράσω. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Πολλά slides είναι αρκετά, κάποια θα τα περάσω λίγο πιο γρήγορα. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να με διακόψει οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας απλής σχεδιαστικής μελέτης, ενός πολύ απλού ETL διαδικασίας, που έχει να κάνει με τη φόρτωση δύο πηγών από την πηγή 1, ένα πίνακα παστάρ και την πηγή 2, σε έναν τελικό πίνακα στην αποθήκη δεδομένων. Μας χρειάζεται απλά να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι πηγές από πού θα πάρουμε δεδομένα, ποια είναι τα γνωρίσματα των πηγών αυτών, με ποιο τρόπο μέσα από κάποιους μετασχηματισμούς, είναι λίγο μικρά τα σχήματα, μέσω ποιων μετασχηματισμών θα φορτώσουμε δεδομένα από τις πηγές μας στο στόχο. Μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση απλά να αναγνωρίσουμε τις απαιτήσεις του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, πολύ πρόσφατα κάναμε κάποια δουλειά για να βοηθήσουμε το σχεδιαστή να κάνει κάποιο πιο αυτόματα αυτή τη διαδικασία. Χρησιμοποιήσαμε τεχνικές από οντολογίες και σημασιολογικό ιστό, ώστε να περιγράψουμε τις εμπλεκόμενες πηγές στην όλη διαδικασία. Οπότε, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αν θεωρήσω ότι έχω δύο πηγές και έναν στόχο, όπου έχουν κάποιες σχέσεις μέσα, περιέχουν κάποιες σχέσεις, τότε μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι η πληροφορία και η τοποθεσία είναι αποθηκευμένη και στις τρεις πηγές, αλλά και στις δύο πηγές και στον στόχο, με διαφορετική όμως μορφή. Έχουμε location, ένα συγκεκριμένο attribute, στην πηγή 1. Στην πηγή 2 χρειαζόμαστε τρία γνωρίσματα για να περιγράψουμε πληροφορία σχετικά με την τοποθεσία. Μπορούμε να έχουμε παρόμοια προβλήματα σχετικά με την ποσότητα, αλλιώς περιγράφεται η ίδια πληροφορία ως amount στην πρώτη πηγή, ως quantity στις υπόλοιπες πηγές. Μπορεί να έχουμε πληροφορία, μπορεί να έχουμε περιορισμούς πάνω στα γνωρίσματα. Κάποιες τιμές πρέπει να είναι πάνω από 200 ευρώ, κάποιες άλλες τιμές είναι στα δολάρια. Και ούτω καθεξής, μπορεί να έχουμε περιορισμούς στο domain, ότι το type μπορεί να πάρει τιμές είτε software είτε hardware ή στην αποθήκη δεδομένων χρειαζόμαστε μόνο προϊόντα λογισμικού. Έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας ήταν
να περιγράψουμε την πληροφορία για τους περιορισμούς του προβλήματός μας με κάποιο λεξικό, να κάνουμε τα mappings μεταξύ των data stores, το πεδίο ανάλογο θα πρέπει να γίνει map με το πεδίο quantity και συνέχεια να κάνουμε annotate τα γνωρίσματα των πηγών μας. Για παράδειγμα, το πεδίο TIE, το γνώρισμα TIE, θα πρέπει να περιέχει τιμές, software και hardware. Με μια τέτοια μοντελοποίηση μπορούμε να κατασκευάσουμε μια οντολογία με αυτόματο τρόπο που περιγράφει αυτές τις απεικονίσεις. Για παράδειγμα, η σχέση products στην πηγή 1 μπορεί να περιγραφεί με ένα reasoner να πάρουμε αυτό το definition ως μια κλάση. Μπορεί να κάνουμε reason πάνω στα mappings, να προκύψουν τα mappings αυτόματα. Το location θα πρέπει να συνδεθεί με το city και με το street μέσα στην οντολογία και μπορούμε να πάρουμε και τους μετασχηματισμούς κάνοντας reasoning στα definitions. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε μια συνάρτηση που θα συνδέσει το πρωτεύον κλειδί από την πηγή με το πρωτεύον κλειδί της αποθήκης δεδομένων και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα φίλτρο. Αν θυμάστε, το παράδειγμα έλεγε ότι στην αποθήκη χρειαζόμαστε μόνο προϊόντα λογισμικού. Κατά συνέπεια, μπορούμε να έχουμε ένα φίλτρο. Χρειαζόμαστε ένα φίλτρο για να φιλτράρει τα προϊόντα hardware από την πηγή. Άρα, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια αυτόματη σχεδίαση με ελάχιστο κόστος για τον designer, ώστε να παράξουμε το αρχικό μοντέλο που σας έδειξα, ένα απλό γραφιστικό μοντέλο για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν άνθρωποι με διαφορετικό background. Αφού γίνουν όλα αυτά, στη συνέχεια πιάνει δουλειά ο διαχειριστής της βάσης, οπότε εκεί θα πρέπει για κάθε διαδικασία, για κάθε μετασχηματισμό, να τον περιγράψει αυστηρά, να περιγράψει τη μασολογία του και με ποιο τρόπο συνδέονται οι μετασχηματισμοί αυτοί σε όλη αυτή τη διαδικασία και μεταφέρουν δεδομένα από τη μία πλευρά στην άλλη. Ένα πολύ απλό, μια πολύ απλή διαδικασία μοιάζει κάπως έτσι. Έχω τις πηγές από τις οποίες θα πρέπει να μεταφέρω ενδεχομένως με FTP καρτέρα δεδομένα στη μεγάλη αυτή κρύβη περιοχή, την DSA, στην οποία θα γίνουν όλοι οι μετασχηματισμοί. Η πρώτη δουλειά που έχω να κάνω. Η πρώτη δουλειά που έχω να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω κάποιο diff operator, κάποιους διαφορετικούς τελεστές, ώστε να πάρω τα καινούργια δεδομένα. Είχα τη χθεσινή φορτωσία από χθες το βράδυ. Σήμερα έχω κάποιες καινούργιες εγγραφές, δεν χρειάζεται να ξεχάσω τις παλιές. Άρα πρέπει να καλύψω ποιες εγγραφές έγιναν insert, update και delete σήμερα. Αυτές τις βρίσκω σε αυτό το σημείο και συνέχεια έχω μια σειρά μετασχηματισμών για κάθε ένα από αυτά δύο flow για να χειριστεί τις καινούργιες τιμές που έχω. Τα δύο flows ενώνονται κάποια στιγμή, φορτώνουν την αποθήκη δεδομένων από την οποία μπορώ να ενημερώσω κάποιες υλοποιημένες όψεις. Τα ερωτήματα που θα ήθελα κάποιος να απαντήσει εδώ είναι τι χρειάζεται να βάλω, τι metadata χρειάζεται να κρατήσω ώστε να μπορέσω να περιγράψω την αρχιτεκτονική μιας ίδιας διαδικασίας. Είναι χρήσιμα ερωτήματα, για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ποια γνωρίσματα, ποιοι πίνακες είναι υπεύθυνοι για την τροφοδοσία ενός συγκεκριμένου γνωρίσματος σε κάποιο μετέπειτα σημείο της διαδικασίας. Ποιο μέρος του σεναρίου της όλης διαδικασίας επηρεάζεται αν κάτι πάει στραβά κάπου πιο πριν. Ένα άλλο ερώτημα είναι να απαντήσει κανείς πόσο καλή είναι η σχεδίαση ενός τέτοιου σεναρίου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το καλό. Θα δούμε πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Ας επικεντρωθούμε σε ένα μικρό κομμάτι του σεναρίου που περιλαμβάνει δύο μετασχηματισμούς. Ο πρώτος μετασχηματισμός είναι υπεύθυνος για την προσθήκη ενός attribute, ενός καινούργιου γνωρίσματος στην όλη διαδικασία. Ένα γνώρισμα πηγή, όπου περιγράφει ότι όλα αυτά τα δεδομένα προέρχονται από την πηγή 2. Και συνέχεια, ένα μετασχηματισμό ανάθεσης υποκατάστατου κλειδιού. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να αλλάζουμε τα πρωτεύοντα κλειδιά των πηγών με κάποιο άλλο τεχνητό κλειδί στην αποθήκη δεδομένων. Δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες αυτό. Είναι ένας τρίτος μετασχηματισμός αυτός εδώ. Αν κάνουμε κάποιο zooming μέσα στη διαδικασία, βλέπουμε ότι αναλύονται οι μετασχηματισμοί με τα γνωρίσματά τους. Μπορούμε να περιγράψουμε το σχήμα των δεδομένων όπως έρχεται και βλέπουμε ότι ο μετασχηματισμός αυτός προσθέτει ένα καινούριο γνώρισμα source με κάποια διαδικασία που χρειάζεται να γίνει. Κατά συνέπεια, κάθε μετασχηματισμός σε σχηματικό επίπεδο καθορίζεται από ένα σχήμα εισόδου
που είναι το σχήμα των δεδομένων που επισέρχονται στο μετασχηματισμό αυτό, ένα σχήμα εξόδου, το σχήμα των δεδομένων αφού έχει εκτελεστεί αυτός ο μετασχηματισμός, υπάρχει ένα σχήμα απόρριψης. Κάποια από αυτά τα γνωρίσματα δεν θα προχωρήσουν περαιτέρω στη διαδικασία. Το πρωτεύον κλειδί της πηγής δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Τη θέση του θα το πάρει το καινούριο παραγόμενο πεδίο, το υποκατάστατο πεδίο, που θα πάρει τη θέση του πρωτεύοντος κλειδίου για τη συνέχεια της διαδικασίας. Έχουμε επίσης ένα σχήμα παραμέτρων, που είναι όλοι οι παράμετροι που χρειάζεται ο μετασχηματισμός. Σκεφτείτε όσο μια απλή συνάρτηση σε ένα πρόγραμμα που χρειάζεται για να δουλέψει. Αυτή η πληροφορία μας είναι αρκετή για να περιγράψουμε σχεδιαστικά μια τέτοια διαδικασία. Μια διαδικασία που φορτώνει δεδομένα από κάποιες πηγές σε κάποιον στόχο. Το θέμα είναι, το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τη σημασιολογία αυτών των μετασχηματισμών. Τι κάνει αυτός ο μετασχηματισμός. Χρησιμοποίησαμε μια γλώσσα, τη γλώσσα LDL, που είναι μια extension της Datalog, που έχει πλέον aggregation και functions, για να περιγράψουμε τη σημασιολογία των μετασχηματισμών. Κάθε μετασχηματισμός περιγράφεται από ένα πρόγραμμα γραμμένο σε αυτή τη γλώσσα. Έχουμε τριών ειδών προγράμματα. Έχουμε τα interactivity programs που περιγράφουν το εσωτερικό μιας διαδικασίας, τη λειτουργική σημασιολογία της διαδικασίας. Έχουμε interactivity προγράμματα, τα οποία περιγράφουν πώς ένας μετασχηματισμός, πώς μια διαδικασία συνδέεται με τον παροχέα και τον καταναλωτή της, με την προηγούμενη και την επόμενη διαδικασία. Και έχουμε και side effect προγράμματα, τα οποία καθορίζουν αν τα δεδομένα μας έχουν κάποια ενέργεια εισαγωγής, insert, update ή delete. Τι κάνουν τα δεδομένα μας σε αυτό το μετασχηματισμό. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Θεωρήστε ότι έχω ένα μετασχηματισμό ανάθεση κατάστατου κλειδιού. Πρακτικά είναι ένα join που συνδέει πληροφορία από μία σχέση και κάποιον look up πίνακα και κάποια μετέπειτα συνάρτηση που μετατρέπει τιμές από δολάρια σε τιμές σε ευρώ. Χρησιμοποιούμε τα δύο πρώτα interactivity προγράμματα για να περιγράψουμε πώς τα δύο input σχήματα του μετασχηματισμού συνδέονται με τις δύο σχέσεις. Είναι λοιπόν interactivity προγράμματα που μας λένε πώς επικοινωνεί ο μετασχηματισμός surrogate key με τα input σχήματά του. Έχουμε ένα interactivity πρόγραμμα που περιγράφει πώς ο μετασχηματισμός αυτός τροφοδοτεί δεδομένα στον επόμενο μετασχηματισμό. Και στο pre-plessum έχουμε ένα interactivity πρόγραμμα που περιγράφει την λειτουργία, λίγο απλοποιημένα, αυτού του συγκεκριμένου μετασχηματισμού. Να μπω λίγο στο side effect πρόγραμμα και να δω ότι έχω ένα μετασχηματισμό υποκατάστατου κλειδιού που περιγράφεται από ένα, περιέχει ένα σχήμα εξόδου και δύο σχήματα εισόδου, περιγράφεται από ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από έναν κανόνα. Η κεφαλή του κανόνα είναι το output σχήμα του μετασχηματισμού. Τα δύο predicates είναι τα δύο input σχήματα του μετασχηματισμού και μπορεί κανείς να συνάγει εύκολα τα mappings μεταξύ των σχημάτων. Βλέπετε ότι το source από το σχήμα 2 το date από το σχήμα 2, από το σχήμα 1 θα τροφοδοτήσει το date στο output σχήμα. Είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η ακμή. Περιγράφεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο τα δύο input σχήματα επικοινωνούν. Τα δύο πρωτεύοντα κλειδιά θα προωθηθούν, τα δύο πρωτεύοντα κλειδιά όσα για τα οποία έχουμε ισότητα θα προωθηθούν στο output σχήμα και ούτω καθεξής. Χοντρικά η διαδικασία είναι ότι μπορούμε να περιγράψουμε κάθε μετασχηματισμό από το γραφικό περιβάλλον σε να του δώσουμε κάποια περιγραφή σε LDL, σε κάποια σημασιολογική γλώσσα και το ανάπομο. Γενικότερα, παρέχουμε τεχνικές για όλους τους δυνατούς μετασχηματισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος σε μια τέτοια διεργασία. Υποστηρίζουμε update, υποστηρίζουμε aggregates, functions και υποστηρίζουμε κανόνες οι οποίοι περιέχουν άρνηση και κάποια aliases που είναι πολύ χρήσιμοι για να κάνει κανείς semi joins. Πολύ γρήγορα σας δώσω ένα παράδειγμα ενός update. Θέλω να δώσω μια αύξηση σε 10% στους υπαλλήλους με μισθό 1100. Κατά συνέπεια, έχω την συνάρτηση raise, το όνομα των υπαλλήλων, τον παλιό μισθό και το νέο μισθό.
Η πρώτη μου δουλειά είναι να βρω τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν μισθό 1.100. Βρίσκω την καινούργια τιμή για το μισθό, με την αύξηση. Αφαιρώ από το σύνολο των εγγραφών τις εγγραφές εκείνες που έχουν την παλιά τιμή και προσθέτω τις εγγραφές εκείνες που έχουν την καινούργια τιμή. Αυτό μπορώ να το αποδώσω και σε γραφικό περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε ένα μεταμοντέλο για να υποστηρίξουμε τα δύο μοντέλα που σας περιέγραψα. Σε ένα μεταμοντέλ επίπεδο έχουμε 5 γενικές μετακλάσεις. Μία κλάση Elementary Activity, Data Types, Record Set, Functions και Relationships. Σε ένα template επίπεδο κάθε μία από αυτές τις γενικές κλάσεις αντιστοιχεί σε κάποια templates που είναι οι γενικές περιγραφές των μετασχηματισμών που χρειάζεται κανείς. Στη δημιότητα αυτών των μετασχηματισμών χρησιμοποιούνται στο επίπεδο σχημάτους αυτό που σχεδιάζει κάποιος σχεδιαστής. Άρα, όταν κάποιος θα θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο φίλτρο για να ελέγξει τιμές, null τιμές στα δεδομένα του, αυτό που έχει να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει το πρότυπο, το γενικό πρότυπο για not null, το φίλτρο not null. Παρέχουμε μια βιβλιοθήκη με λογικούς τελεστές, με φυσικούς τελεστές και επίσης έχουμε έναν τρόπο να μπορεί ο χρήστης να φτιάξει τους δικούς του τελεστές, είτε χρησιμοποιώντας κάποιους έτοιμους, είτε γράφοντας κάποιους από την αρχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν θέλω να φτιάξω μια συνάρτηση η οποία θα προσθέτει ένα καινούριο γνώρισμα στα δεδομένα με τιμή, default τιμή, τη σημερινή ημερομηνία, αυτό που έχω να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω το γενικό πρότυπο Add Attribute, που είναι υπεύθυνο για να μου προσθέσει ένα καινούριο γνώρισμα στα δεδομένα μου. Το πρότυπο αυτό σε γλώσσα RDL έχει αυτή τη μορφή. Μπορώ να το απλοποιήσω χρησιμοποιώντας κάποιες μικροεντολές που περιγράφουν το σχήμα εισόδου, σχήμα εξόδου και το default mapping μεταξύ των δύο σχημάτων. Οπότε η απλοποιημένη μορφή είναι αυτή εδώ. Η έξοδος αποτελείται από το σχήμα εξόδου και το καινούριο γνώρισμα που θα φτιάξω. Η είσοδος είναι το σχήμα εισόδου. Το καινούριο γνώρισμα θα πάρει κάποια τιμή value και θα χρησιμοποιήσω κάποιο default mapping. Όταν γίνουν instantiate αυτές οι παράμετροι, το outfield, το καινούριο γνώρισμα θα έχει το όνομα date, ημερομηνία. Θέλω να προσθέσω μια ημερομηνία στα δεδομένα μου. Και η τιμή της θα είναι από τη συνάρτηση στις date. Κατά συνέπεια, αν αναλύσω το template αυτό με βάση τις τιμές που παίρνω, θα πάρω την τελική μορφή, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο για την περίπτωση που το χρειάζομαι, το Add Attribute 3, το οποίο κάνει αυτό ακριβώς τη δουλειά, προσθέτει ένα καινούριο γνώρισμα ημερομηνίας με αρχική τιμή την σημερινή ημερομηνία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Το επόμενο κομμάτι είναι πώς θα μπορούσε κάποιος τα σχεδία σε όλα αυτά, βέβαια στη μεσολογία, μπορεί να φτιάξει παραπάνω από ένα σχέδια για μια συγκεκριμένη διαδικασία, πώς μπορεί να εκτιμήσει ποια από τα σχέδιά του είναι καλύτερα από κάποια άλλα. Ένα απλό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει δύο απλά μεγέθη, το fan in και το fan out κάθε κόμβου. Για παράδειγμα, στο αρχικό σενάριο έχω πάρει ένα μικρό κομμάτι. Το συγκεκριμένο γνώρισμα SKI παρατηρούμε ότι έχει input degree, dependency, όπως το ονομάζουμε, ένα συγκεκριμένο νούμερο 8, που σημαίνει ότι 8 ακμές φτάνουν σε αυτό το συγκεκριμένο γνώρισμα. Έχει out degree 0 και total degree που είναι το άθροισμα των 2 παραμένει 8. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα από το μέσο όρο των αντίστοιχων μεγεθών αναγνώρισμα σε όλο το σενάριο και ακόμα είναι αρκετά μεγαλύτερα για το μέσο όρο κάθε συνολική οντότητα σε όλο το σενάριο. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο γνώρισμα θα πρέπει να το προσέξουμε κάπως στη σχεδίασή μας. Αν είναι δυνατόν να αποφορτήσουμε κάπως τη σχεδίαση, ώστε να μην έχει τόσο μεγάλα μεγέθη το συγκεκριμένο SKI. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να χρησιμοποιήσει αποτελέσματα από το measurement theory. Είχε προταθεί, δεν ξέρω κάποιος έχει σχέση με αυτά, είχε προταθεί στον χώρο του software engineering πριν περίπου 10 χρόνια. Η ιδέα είναι ότι για κάθε σύστημα λογισμικού που μπορεί να παρασταθεί ως γράφος, μπορεί κάποιος να μετρήσει την ποιότητα του συστήματος αυτού αν χρησιμοποιήσει 5 μετρικές. Να χρησιμοποιήσει το μέγεθος, στην ουσία του γράφου, να χρησιμοποιήσει το μήκος που αναφέρεται στο μεγαλύτερο μονοπάτι που θέλει,
πρέπει κανείς να ακολουθήσει μέσα στο γράφο που αναπαριστά το συγκεκριμένο σύστημα, το complexity του συστήματος που αναφέρεται στο κατά πόσο συνδέονται μεταξύ τους τα διάφορα κομμάτια του συστήματος, το cohesion που μετράει κατά πόσο κάθε κομμάτι, κάθε μετασχηματισμός στην περίπτωσή μας κάνει ακριβώς μία δουλειά και κατά πόσο τα επιμέρους κομμάτια αυτού του μετασχηματισμού, τα γνωρίσματα, συνεισφέρουν στο να γίνει αυτή η δουλειά. Και το coupling του μετράει κατά πόσο τα κομμάτια του συστήματος είναι αλληλομπλέκονται μεταξύ τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θεωρήστε ότι θέλω να έχω μια απλή διαδικασία που θέλω να εφαρμόσω ένα φίλτρο και κάποιο aggregation. Έχω τρεις τρόπους να το παραστήσω. Μπορώ να χωρίσω το φίλτρο σε δύο κομμάτια που περιέχονται από δύο μετασχηματισμούς. Μπορώ να κάνω ακριβώς αυτό που είπα. Μπορώ να εκτελέσω τα δύο φίλτρα παράλληλα και συνέχεια να πάρω την ένωσή τους για να προχωρήσω στο aggregation. Αν κοιτάξετε λίγο τα μεγέθη, διαστητικά καταλαβαίνει κανείς ότι το σενάριο 2 μάλλον είναι καλύτερο, αλλά άλλο πράγμα να το καταλαβαίνει διαστητικά, άλλο να το αποδεικνύει. Αν κοιτάξετε τα μεγέθη, που παρατηρήσετε ότι το συνολικό μέγεθος του γράφου που αναπαριστά αυτό το σύστημα είναι μικρότερο σε σχέση με τα άλλα δύο σενάρια, επομένως το σενάριο το δεύτερο είναι πιο εύκολο να το σχεδιάσει κανείς. Αυτή είναι η διέστηση πίσω από το μέγεθος. Έχει το μικρότερο μήκο, κατά συνέπεια αν κάτι πάει στραβά, κάτι χαλάσει στην πορεία του σεναρίου, είναι, το σενάριο έχει το μικρότερο κόστος να κάνω propagate αυτή την αλλαγή στο υπόλοιπο κομμάτι του. Έχω μόνο 6 βήματα που θα πρέπει να πάω μακριά, άρα έχω μόνο 6 πράγματα να συντηρήσω. Το complexity του σεναρίου είναι το μικρότερο από τα υπόλοιπα. Και αυτό έχει να κάνει γιατί έχω τις λιγότερες σχέσεις που ενώνουν τα αντικείμενα, τα ξεχωριστά αντικείμενα τους μετασχηματισμούς του σεναρίου μου. Το cohesion του σεναρίου είναι το μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετασχηματισμός στο δεύτερο σενάριο κάνει ακριβώς μία δουλειά. Πραγματικά η διαφορά είναι στα φίλτρα. Εδώ έχω ακριβώς ένα μετασχηματισμό που κάνει το φίλτρο που χρειάζομαι. Για αυτή τη διαδικασία χρειάζομαι για το ίδιο φίλτρο δύο μετασχηματισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται κάπως μεταξύ τους. Άρα δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί αυτή η μετρική. Ακριβώς το ίδιο είναι και εδώ πέρα, που εδώ χρειάζομαι τρεις μετασχηματισμούς να κάνουν τη δουλειά που στο δεύτερο σενάριο κάνει ένας. Αυτό αποτυπώνεται πρακτικά με το cohesion. Και τέλος έχει το μικρότερο coupling με την έννοια ότι τα διαφορετικά module του συστήματος αυτού εμπλέκονται περισσότερο μεταξύ τους. Δεν έχουμε περισσότερα πράγματα, περισσότερες διαδικασίες να κάνουν μια απλή δουλειά. Όπως μέγεθος των αυτών το μετράμε με το length. Το length πρακτικά μου λέει ότι ποιο είναι το μεγαλύτερο μονοπάτι μέσα στο γράφο που αναπαριστά μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αν καταλάβω καλά την ερώτηση. Μετασχηματισμός για σένα είναι μετασχηματισμός μόνο ενός μέρους της βάσεως ή συνολικά της βάσεως. Είναι μια ροή δεδομένων. Γιατί πάνε σειριακά. Τα δεδομένα τα οποία θα καταλάβουν τώρα που θα αποταμιευτούν σε κάποια δευτερόλεπτα μήνυμα. Ναι. Το μέγεθος αυτών των αποτελεσμάτων, των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει. Στην σχεδίαση σε λογικό επίπεδο δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Κοιτάμε σε σχήμα level. Τα πράγματα. Άρα, ο όγκος των δεδομένων σε αυτό το σημείο δεν μας πειράζει. Αυτό είναι μελέτη σε φυσικό επίπεδο αργότερα, όπου θα μετρήσουμε και θέματα απόδοσης. Οπότε, σε αυτό το επίπεδο είμαστε σε σχήμα level ακόμα. Είναι ακριβώς η επόμενη δουλειά, αυτό που θα μπει σε data level και θα κοιτάξει και τέτοια ζητήματα. Για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της μοντελοποίησης, υπάρχει κάποια δουλειά η οποία θεωρεί ότι έχοντας ένα ενεολογικό μοντέλο με κάποιον αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο ανάλογα την περίπτωση μπορεί κάποιος να παράγει το λογικό μοντέλο. Τα δύο μοντέλα κατασκευασμένα έτσι ώστε να έχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διαφορές κυρίως στο πώς κάποιος μετατρέπει τον ενεολογικό μετασχηματισμό στο αντίστοιχο
στο λογικό μοντέλο που είναι η λογική διεργασία. Στο νευρολογικό μετασχηματισμό έχουμε απλά ένα γραφικό σχέδιο και θα πρέπει κάποιος να βρει για το συγκεκριμένο μετασχηματισμό να καθορίσει τη σημασιολογία του σε λογικό επίπεδο. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο template του μετασχηματισμού αυτού σε λογικό επίπεδο. Βρίσκουμε το αντίστοιχο template σε λογικό επίπεδο, αυτά τα δύο είναι ίδια, και με πληροφορία που ενδεχομένως να έχουμε στο νεολογικό μοντέλο, μπορούμε να καθορίσουμε πλήρως τη σημασιολογία στο λογικό. Άρα υπάρχει τρόπος να λυθεί το θέμα της σημασιολογίας. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι στο νεολογικό μοντέλο δεν έχει καμία σημασία η σειρά με την οποία βάζουμε τους μετασχηματισμούς. Στο λογικό μοντέλο που είναι πιο ακριβές και πιο αυστηρό, έχει μεγάλη σημασία με ποια σειρά θα εκτελεστούν οι μετασχηματισμοί. Άρα, ένα δεύτερο πρόβλημα είναι κάποιος πώς βρίσκει τη σειρά έχοντας το νεολογικό μοντέλο. Ένα πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να κάνει μια απλή παρατήρηση, ότι για παράδειγμα μπορώ να ομαδοποιήσω τους μετασχηματισμούς, βλέποντας ότι για να μπορέσω να εκτελέσω αυτή την συνάθρηση, θα πρέπει να έχω το αποτέλεσμα αυτών των τριών μετασχηματισμών. Κατά συνέπεια, αυτό θα πρέπει να έπεται των υπολείπων. Θα μπορούσα να βάλω αυτούς τους τρεις λοιπόν στην ίδια ομάδα, θεωρώντας ότι βλέποντας το input το οποίο χρειάζονται. Σε αυτήν την περίπτωση φτιάχνουμε κάποια σειρά εκτέλεσης στο λογικό μοντέλο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το ζήτημα των μετασχηματισμών που βρίσκονται σε μια ίδια ομάδα ισοδυναμίας. Εδώ μπορεί κάποιος να μου πει ότι γιατί να είναι αυτή η σειρά, θα μπορούσε να είναι το F1 μπροστά ή το F2 μπροστά. Κατά συνέπεια υπάρχουν παραπάνω από ένα τρόπο να σχεδιάσει κανείς ένα λογικό μοντέλο. Το ποιο από αυτά θα χρησιμοποιήσουμε έχει δύο παραμέτρους. Ο ένας είναι με βάση την ποιότητα της σχεδίασης, με βάση αυτό που σας έλεγα πριν, και ο δεύτερος είναι το κόστος εκτέλεσης, η απόδοσή του. Είναι το αμέσως επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε. Πώς κανείς βελτιστοποιεί ETL σενάρια. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι ενός ETL σενάριου που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα. Το πρόβλημα με τα ETL σενάρια είναι ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκα, έχουν μεγάλο αριθμό πηγών, πολύ μεγαλύτερο αριθμό γνωρισμάτων και εξαιρετικά μεγάλο αριθμό διεργασιών. Αυτό που γίνεται όσον αφορά την βελτιστοποίησή τους είναι να αφήνουμε το χρήστη, το σχεδιαστή, σε συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση την εμπειρία του, να τοποθετεί τους διάφορους μετασχηματισμούς στα σωστά σημεία. Είναι λίγο ad hoc τρόπος αυτός. Στη συνέχεια, με βάση αυτό που κάνει, το παίρνει όπως είναι και το δίνει στο σύστημα, θεωρώντας ότι ο βελτιστοποιητής, ο optimizer της μηχανής, θα καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι ροές έργου, αυτά τα workflows, δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν μεγάλα queries, σαν μεγάλες επερωτήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν εξαιρετικά procedural χαρακτήρα και κάθε διεργασία από αυτές μπορεί να είναι ακόμα και ένα ολόκληρο package που να αποτελείται από πολλές συναρτήσεις. Δεν είναι αυτό που ξέραμε παραδοσιακά, ότι έχω μια συγκεκριμένη επερώτηση με κάποιον αριθμό joins, aggregation και προσπαθώ να με κάποια αλλαγή στη σειρά να τα βελτιστοποιήσω. Είναι πράγματα εντελώς, ενδεχομένως πολλές φορές εντελώς ασχέτητα μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, ο optimizer το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βελτιστοποιήσει την κάθε διεργασία ξεχωριστά. Αυτό ακριβώς λέω ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακές τεχνικές βελτιστοποίησης, κυρίως γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό συναρτήσεων. Δεν είναι πολύ σαφές πότε μπορεί κάποιος να σπρώξει μια διεργασία πριν ή μετά από μια συνάρτηση. Δεν ξέρω τι λέει, έχουμε κάποια τέτοια δουλειά. Έχουμε μεγάλο αριθμό συναρτήσεων διεργασιών, οι οποίες μπορεί να χαρακτηριστούν σαν μαύρα κουτιά, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τη σημασιολογία τους, δεν ξέρουμε τι κάνουν, ή ακόμα και αν ξέρουμε, πολλές φορές δεν μπορούμε να παίρνουμε στον κώδικα τους για να τα αλλάξουμε. Ένα παράδειγμα είναι η κλίση κάποιων συναρτήσεων από κάποιο DLL. Και τέλος, έχουμε κάποια προβλήματα ονοματολογίας. Σε δύο διαφορετικά flows μπορεί να έχουμε το ίδιο γνωρίσμα, cost, όπου να περιέχει στη μία περίπτωση τιμές σε ευρώ και στην άλλη περίπτωση να περιέχει τιμές σε δολάρια. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι μελετήσαμε το πρόβλημα της βελτιστοποίησης σαν πρόβλημα χώρου καταστάσεων. Θεωρήσαμε ότι κάθε ETL workflow είναι μία κατάσταση. Ορίσαμε ένα σύνολο μεταβάσεων. Με τις μεταβάσεις αυτές δημιουργούμε ένα χώρο καταστάσεων και πάνω εκεί τρέχουμε αλγόριθμους αναζήτησης για να βρούμε τη βέλτιστη κατάσταση. Την κατάσταση με το καλύτερο κόστος εκτέλεσης.
Ουσιαστικά οι μεταβάσεις που χρησιμοποίησαμε είναι μια μετάβαση swap, η οποία είναι ικανή να αλλάξει τη σειρά δύο μετασχηματισμών που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, σε σειριακή μορφή. Έχουμε τη συνάρτηση, τη μετάβαση factorize, η οποία εντοπίζει ομόλογες activities. Ομόλογες activities είναι αυτές που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά σε δύο παράλληλες ροές. Επομένως, αν έχω δύο συναρτήσεις ομόλογες σε δύο παράλληλες ροές, μελετάω το ενδεχόμενο να τις μεταφέρω μπροστά στην κοινή τους ροή με μια συνάρτηση η οποία να κάνει ακριβώς την ίδια διαδικασία. Distribute είναι η μετάβαση που κάνει ακριβώς το αντίθετο, σπρώχνει μια διαδικασία στις δύο πίσω παράλληλες ροές. Και πλέον έχω άλλες δύο διαδικασίες, τη merge και τη split, οι οποίες ομαδοποιούν και ξεματοποιούν αντίστοιχα κάποιο σύνολο διεργασιών. Είμαι συνέχεια μπροστά, δεν ξέρω αν βλέπετε. Είμαι συνέχεια μπροστά σας, στο πιο λάθος σημείο. Να δούμε ένα παράδειγμα. Θεωρώ το κομμάτι μετασχηματισμών από αυτό το σενάριο που έχουμε πάρει από την αρχή. Στην πρώτη φάση, στη φάση της προεξεργασίας, αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να χρησιμοποιήσει τη merge, ώστε να ομαδοποιήσει συναρτήσεις που ξέρει, υπάρχει τρόπος να το ξέρει, που θα πρέπει να μην αλλάξει η σειρά τους. Για παράδειγμα, ξέρω, αν έχω λίγο εμπειρία από σχεδίαση αποθηκών δεδομένων, ότι όταν θέλω να κάνω μια ανάθεση που κατάσταση του κλειδιού, χρειάζεται να γνωρίζω την πηγή στην οποία ανήκουν τα δεδομένα. Αν η πηγή δεν υπάρχει στα δεδομένα μου, όπως σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να προσθέσω ένα attribute που θα μου δίνει ποια είναι η πηγή η οποία έχει αυτά τα δεδομένα. Αυτές οι δύο συναρτήσεις πρέπει να πάνε μαζί. Κατά συνέπεια, η σωστή λογική θα ήταν κάποιος να κάνει merge αυτές τις δύο συναρτήσεις, να θεωρούνται ως μία, οπότε καμία μετάβαση από εκεί πέρα θα μπορούσε να αλλάξει τη σειρά τους. Η επόμενη φάση, στην πραγματικότητα η πρώτη φάση της διαδικασίας, είναι να χωρίσει κανείς το σενάριο σε unary flows, σε local groups, όπως τα λέμε, και να προσπαθήσει να κάνει τα δυνατά swaps μέσα σε αυτά τα μοναδιά, τις μοναδιές ροές. Για να δούμε αν μπορούν να γίνουν τα swaps αυτά, έχουμε την περίπτωση προσθήκες ενός γνωρίσματος source, τη διαδικασία ανάθεσης που κατάσταση του κλειδιού, και σαν δεύτερο παράδειγμα έχουμε δύο συναρτήσεις. Η μία μετατρέπει δολάρια, τιμές από δολάρια σε ευρώ, και η άλλη μετατρέπει ημερομηνία από αμερικάνικη μορφή στην ευρωπαϊκή. Παρατηρούμε, το χρώμα δεν φαίνεται πολύ καλά, τα γνωρίσματα που χρειάζονται, οι παράμετροι που χρειάζεται κάθε εργασία, είναι το κόστος, εδώ πέρα κάτω, από δολάρια μετατρέπονται σε ευρώ, και όσον αφορά την ημερομηνία, από αμερικάνικη ημερομηνία έχουμε ευρωπαϊκή ημερομηνία. Αν δοκιμάσω να αλλάξω τους μετασχηματισμούς αυτούς, αυτό δεν θα καταφέρω, γιατί χρειάζομαι το γνώρισμα source, το οποίο μου το δίνει απαραίτητα η εργασία που προηγείται. Άρα, αν αυτό έρθει από μπροστά, δεν θα έχω από πού να τροφοδοτήσω το source. Τέτοια consistency δεν μπορώ να τα φτιάξω. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτή εδώ πέρα, επειδή αυτές οι δύο εργασίες κάθε φορά πειράζουν, να το πω έτσι απλά, διαφορετικό γνώρισμα, δεν μου απαγορεύει κανείς να τις αλλάξω τη σειρά, αλλά σε αυτήν την περίπτωση παρατηρώ ότι έχουν μείνει τα ευρώ, αν θυμάστε ακριβώς πίσω, είχαν μετατραπεί ευρώ από την προηγούμενη περίπτωση και ομοίως η ημερομηνία ήταν η ευρωπαϊκή ημερομηνία. Όταν γυρίζω, η ευρωπαϊκή ημερομηνία παραμένει, τα ευρώ έχουν μείνει, αλλά δεν έχουν μια συνέπεια γιατί αμέσως μετά έχω το δολάριο. Τέτοιου ίδιους ασυνέπειες μπορώ με κάποιον αλγόριθμο που τρέχει μετά από τις μεταβάσεις να τα διορθώσω, γιατί είναι απλά προβλήματα ονοματολογίας. Κατά συνέπεια, μπορώ να κάνω αυτή τη μετάβαση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία. Αυτή η μετάβαση είναι και της ένα. Εξετάζεται καθόλου το επόμενο αν αυτή η μετάβαση που ακυρώνει το δήμα, αν είχε αλλάξει και το επόμενο ή σε βάθος τριών βημάτων, θα ήταν έγκυρη. Αυτό εξαρτάται από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί κανείς για να χτίσει το χώρο καταστάσεων. Κάθε μετάβαση που χρησιμοποιώ φτιάχνει μια καινούργια κατάσταση. Άρα, το ποιες καταστάσεις θα παράγω έχουν να κάνουν με ποιον αλγόριθμο χρησιμοποιώ. Αν χρησιμοποιήσω έναν εξώστιο αλγόριθμο που θα δημιουργήσει όλες τις πιθανές καταστάσεις,
αυτό το πρόβλημα δεν θα με απασχολήσει γιατί τελικά θα δημιουργηθούν όλες. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι πιο έξυπνο, πρέπει να λάβω υπόψη μου πράγματα σαν την παρατήρηση που μόλις έκανες. Και αυτό ακριβώς κάνουμε στην ουσία. Το επόμενο βήμα, αφού έχουμε γίνει όλα τα πιθανά, ας πάρουμε την exhaust περίπτωση, όλα τα πιθανά swaps σε όλες τις μοναδιές δωρές, είναι να εντοπίσω ομόλογες activities, ομόλογες διεργασίες που κάνω ακριβώς την δουλειά και να προσπαθήσω να τις μεταφέρω όσο γίνεται κοντά στο σημείο που ενώνονται τα δύο flows. Αν καταφέρω να φτάσω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, τότε εξετάζω την περίπτωση αυτές οι δύο διεργασίες να έρθουν μπροστά, αν αυτό με συμφέρει να το κάνω. Η επόμενη φάση λέει, κοιτάζω διεργασίες που υπάρχουν σε κάποιο σημείο, σε κάποιο flow. Μη σας μπορείτε ότι έχω από πίσω τα δύο flows, θα μπορούσαν να είναι και από μπροστά. Άρα, κοιτάζω την περίπτωση να προσπαθώ να μετακινήσω, να χωρίσω τη διεργασία αυτή σε δύο διαφορετικά flows. Άρα, αν είμαι σε αυτήν την κατάσταση, βλέπω αν με εξυπηρετεί να τα μετακινήσω κατά αυτόν τον τρόπο. Η επόμενη φάση, αφού έχουν τελειώσει οι διαδικασίες μετακίνησης διεργασιών μεταξύ διαδικών και νιαδικών ροών, ελέγχει ξανά, τρέχει την περίπτωση να κάνω πιθανά swaps στα local groups γιατί μπορεί να μου είχε αλλάξει η προηγούμενη βέλτιστη κατάσταση που είχα. Άρα ελέγχω πρακτικά αν αυτές οι δύο διεργασίες που μόλις μετέφερα με τον distribute έχει νόημα να μεταφερθούν κάπου πιο πίσω στο σενάριο. Αυτό που χρησιμοποίησαμε ήταν σε exhaustive algorithms για να μπορούμε κάθε φορά, όσες φορές κατάφερα να τρέξει ο exhaustive algorithms, να έχουμε την βέλτιστη λύση για να μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τις μεθόδους μας. Χρησιμοποίησαμε ένα heuristic αλγόριθμο. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή ποια ένα heuristic που χρησιμοποίησαμε και σε μια greedy έκδοσή του, όπου για παράδειγμα στις φάσεις 1 και 4 που έγιναν όλα τα δυνατά swaps, να κάνω μόνο τα swaps εκείνα τα οποία με πηγαίνουν σε καλύτερη κατάσταση. Και λίγο πιο προχωρημένο αυτό που είπες, να κοιτάζω αν κάποια swaps θα μου δώσουν αργότερα κάποια καλύτερη κατάσταση. Τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν εξαιρετικά καλά. Σε πραγματικές εφαρμογές, μπορώ να το πω, έχει περάσει αρκετός καιρός, τρέξαμε κάποια παραδείγματα σε ίδια σενάρια του Κοτσόβολου και που είχε εξαιρετικά μεγάλο κοντό δεδομένο και βελτιστοποίησαμε τη διαδικασία ροής, τη διαδικασία ETL που χρησιμοποιούσε κάθε βράδυ κατά 70%. Χρειαζόμενοι μόνο χρόνο μεταξύ μερικών σεκόν και 10 λεπτών για να αποφασίσουμε το σωστό tuning της ροής αυτής. Μια δουλειά που κάναμε πολύ πρόσφατα ήταν αυτό ήταν δουλειά βελτιστοποίηση σε λογικό επίπεδο. Πώς κανείς μπορεί να βελτιστοποιήσει την σχεδίαση μιας ETL διαδικασίας. Κοιτάξαμε πώς μπορεί κανείς να προχωρήσει σε φυσικό επίπεδο. Για παράδειγμα, μια λογική διεργασία μπορεί να έχει παραπάνω από μία φυσικές υλοποιήσεις. Ένα join, το λέμε join σε λογικό επίπεδο, μπορεί να υλοποιηθεί είτε με nested loops, είτε με merged join, είτε με hard join, είτε με διάφορες υλοποιήσεις. Κατά συνέπεια, αυτό μας ενδιαφέρει να βρούμε τη σωστή υλοποίηση να χρησιμοποιήσουμε σε φυσικό επίπεδο για την εκτέλεση της ETL διαδικασίας. Αυτό που κάναμε ήταν να θεωρήσουμε διαφορετικές υλοποιήσεις για κάθε λογική διεργασία, παίρνοντας υπόψη μας την πιθανότητα σφάλματος, για παράδειγμα κάποιο πρόβλημα δικτύου που θα μας έκοβε τη διαδικασία, συν την πιθανότητα να προσθέσουμε μόνοι μας με τεχνητό τρόπο διεργασίες που κάνουν ταξινόμηση των δεδομένων πριν από κρίσιμα σημεία του σεναρίου. Άρα, αυτό που έχει νόημα να κάνει κανείς είναι να δει διαστητικά, όταν κάποιος βάζει μια διεργασία ταξινόμησης, τότε πριν από ένα join για παράδειγμα, μπορεί αντί να χρησιμοποιήσει μια ακριβή έκδοση του join όπως το nested loop, να χρησιμοποιήσει μια φτηνή υλοποίηση όπως το short merge join. Εκεί όμως θα πρέπει να υπολογίσει αν το κόστος του να προσθέσει μια διεργασία που ταξινομεί δεδομένα συμφέρει πιο πολύ από το κέρδος που έχω. Το κέρδος δεν πρέπει να το δει κανείς μόνο για το συγκεκριμένο join, αλλά θα πρέπει να το δει σε μια ουρά μετασχηματισμών από το σημείο που μπαίνει αυτή η επιπλέον διεργασία μέχρι το σημείο που χαλάει ξανά η ταξινόμηση. Αν σε αυτή την ουρά, κάτι που αποδείξαμε ότι βγαίνει από αυτή εδώ τη φόρμουλα, αν σε αυτή την ουρά το κόστος
βάζοντας ένα sorter είναι καλύτερο από το κόστος που είχα και υπερκαλύπτει τη ζημιά που έχω από το να βάλω ένα sorter, τότε έχω βελτιστοποιήσει κατά πολύ το σενάριό μου. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσω το κομμάτι της παραδοσιακής συγκέντρωσης δεδομένων, του παραδοσιακού ETL, και θα μπούμε στο κομμάτι, είναι μια καινούργια μόδα, το real-time ETL. Πρακτικά τι σημαίνει? Ότι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να περιμένουν να έχουν τα φρέσκα δεδομένα κάθε βράδυ, οπότε σήμερα το πρωί που κάνω τις αναλύσεις μου, έχω δεδομένα ακριβή μέχρι χτες το βράδυ. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα το πρωί. Η ώρα είναι μία, δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει το πρωί. Άρα αυτό που χρειάζομαι είναι να έχουμε με κάποιον τρόπο ενημέρωση της αποθήκης δεδομένων όσο γίνεται πιο συχνά, να την κρατάω όσο γίνεται πιο φρέσκα. Οπότε, προφανώς δεν μπορεί να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, θα την είχαμε κάνει τόσο καιρό να μπορούσαμε. Κατευθείαν αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να θεωρήσει ότι κάποιο κομμάτι των δεδομένων μπορεί να περάσει με τη μορφή ροής δεδομένων να εκτελεστούν σε κάποιο πιο ελαφρύ επίπεδο οι απαραίτητοι μετασχηματισμοί, ώστε να παραχθούν κάποια reports που θα μου επιτρέπουν να έχω μια πιο flexible μορφή της κατάστασης των δεδομένων μου. Είμαι σίγουρος ότι έχω το 100% μέχρι και χτες το βράδυ και περίπου 70% των σημερινών δεδομένων. Άρα είμαι λίγο καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν. Το υπόλοιπο όμως δεδομένων ή αυτά που δεν μπορούν να περάσουν τη ροή θα γίνουν με τον κλασικό τρόπο που γινόταν όταν το σύστημα ήταν σε πιο idle κατάσταση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν πώς κάποιος μπορεί να κάνει join μια στατική σχέση που υπάρχει στην DSA, που υπάρχει σε κάποιο σημείο της ροής, με κάποια ροή δεδομένων που συνεχώς έρχεται. Άρα, αυτό που κάναμε είναι θεωρήστε ένα απλό παράδειγμα ότι έχω μια στατική σχέση, η οποία δεν χωράει στη μνήμη και έχει δύο γραφές, S1, P2, και έχω μια ροή δεδομένων η οποία συνεχώς έρχεται. Αν θεωρήσω ότι στο buffer μου στη μνήμη έχω μία θέση για τις εγγραφές από τη σχέση και δύο σχέσεις και δύο θέσεις για τις εγγραφές από το stream, τότε σκεφτείτε λίγο αυτή την απλή διαδικασία. Έρχεται η πρώτη εγγραφή, γίνεται join με την B1 εγγραφή από τη σχέση. Στο επόμενο επίπεδο έρχεται η δεύτερη εγγραφή. Εξετάζουμε τη δεύτερη εγγραφή της σχέσης, την B2. Η S1 έχει ήδη γίνει join με το προηγούμενο βήμα με την B1. Άρα, μόλις γίνει join από εδώ, είναι ελεύθερη να φύγει πλέον. Έρχεται η επόμενη γραφή από το stream. Ξαναδιαβάζω την B1. Η S2 πλέον έχει διαβάσει την B2, άρα και αυτή είναι ικανή να φύγει. Οπότε, με αυτόν τον κυκλικό τρόπο, είμαι σίγουρος ότι όλες οι γραφές που, χωρίς να χάσω κάποια γραφή, όλες οι γραφές του stream μπορούν να γίνουν σωστά join με τις εγγραφές από τη σχέση. Ήταν μια δουλειά που παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο ICD στην Κωνσταντινούπολη. Πρακτικά δεν έχουμε κάποιο περιορισμό σε αυτό που κάνουμε. Θεωρούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει με ποια σειρά έρχονται οι εγγραφές από το stream. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει κάποιο index. Αν υπάρχει, τότε τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα για μας. Θεωρούμε ότι έχουμε ελάχιστη μνήμη ή ότι η μνήμη μας είναι περιορισμένη. Θεωρούμε οποιαδήποτε συνθήκη για το join, ισότητας, range query, οτιδήποτε. Θεωρούμε ότι η σχέση join είναι γενική, μπορεί να είναι μη του μη, ένα του μη, μη του ένα. Και αποδεικνύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάντα exact. Έχουμε αντιμετωπίσει επίσης θέματα approximate processing. Με λίγο tuning του αλγορίθμου μπορούμε να βγάλουμε πολύ εύκολα σορταρισμένα αποτελέσματα στην έξοδο του join και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με κάποιον δυναμικό τρόπο διαφοροποιήσεις στο stream rate που έχουμε. Αν αλλάξει κάπως ο αριθμός που έρχονται οι εγγραφές από το stream, μπορεί ο αλγόριθμος με κάποιο tuning να το αντιμετωπίσει, ώστε να μην χάσουμε κάποιες εγγραφές. Και σαν μελλοντικές επεκτάσεις γι' αυτό θεωρούμε το multi-way join, τι γίνεται αν έχεις παραπάνω από μία σχέση, να κάνεις join στην πορεία και να σκεφτούμε κάποιους άλλους ETL operators εκτός από το join. Κάποια πειράματα που δεν θέλω να πω σε αυτή τη φάση. Έχουμε ένα μοντέλο κόστους το οποίο πειραματικά αποδεικνύεται ότι δουλεύει σωστά. Είναι το μοντέλο κόστους που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε tune τον αλγόριθμο. Χρησιμοποιήσαμε συνθετικά δεδομένα και πραγματικά δεδομένα έχοντας έναν αντίπαλο το index nested loop join, ο οποίος είναι ένας αλγόριθμος που ταιριάζει ακριβώς στην περίπτωση του προβλήματός μας και
που δείξαμε ότι είμαστε περίπου δύο τάξεις μεγέθους καλύτεροι. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερη λεπτομέρεια γι' αυτό. Έχετε κάποια ερώτηση στο θέμα της ενοποίησης, συγκέντρωσης, μεταφοράς δεδομένων, πριν σας πω ορισμένα πράγματα για αναζήτηση. Είναι ακριβώς το ίδιο περιβάλλον με το παραδοσιακό ETL. Παρεπτόντως, δεν είναι απαραίτητο ότι όλα αυτά εφαρμόζονται σε περιβάλλον αποθηκών δεδομένων. Αν το δείτε λίγο πιο αφορετικά, οποιασδήποτε πηγές έχετε και οποιοδήποτε στόχο θέλετε να φορτώσετε, η διαδικασία αυτή είναι ακριβώς η ίδια. Κατά συνέπεια, αν κάποιος θέλει να έχει τον στόχο του όσο γίνεται πιο ενημερωμένο, με πιο φρέσκα δεδομένα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους τεχνικές. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι άλλο. Η μόνη αλλαγή είναι αυτό που σας έξα λίγο αστικά στην αρχή, με τη χρήση συντολογιών, να μπορέσει κάποιος να κάνει το δυνατό, όσο δυνατό λιγότερα mappings, ώστε με κάποιο ορίζοντα να μπορέσουν να βγουν αυτόματα τουλάχιστον τα mappings. Οπότε, αν κάνεις annotate μόνο τις πηγές σε κάποια ονολογία, τα υπόλοιπα να σου βγουν αυτόματα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνεις, δυστυχώς. Υπάρχουν τεχνικές για σχήμα mapping με κάποιο πιο αυτόματο τρόπο. Δεν εφαρμόζονται ακριβώς σε αυτήν την περίπτωση, γιατί έχουμε προβλήματα η ονοματολογία. Θεωρούν πολύ συχνά ότι για να μπορείς να κάνεις mapping θα πρέπει τουλάχιστον τα ονόματα των γνωρισμάτων να είναι ίδια, να έχεις κόστα από εδώ, κόστα από εδώ. Στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Άρα πρέπει να βάλεις το χέρι σου αναγκαστικά. Να δούμε κάποια θέματα αναζήτησης πληροφορίας. Πολύ. Δεν έχουμε λέξει προς το παρόν ακόμα με αυτό. Είναι δουλειά που ετοιμάζουμε τώρα. Πώς μπορεί κάποιος να παίξει με αυτά. Είναι διαφορετικό κλίμα πώς μπορεί κάποιος να αναζητήσει πληροφορία όταν μιλάμε μεταξύ μας και θέλετε να μου κάνετε μια ερώτηση, θα με ρωτήσετε, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω και μέσα στην απάντησή μου να υπάρχουν στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε αυτό που θέλατε. Για παράδειγμα, αν κάποιος μας ρωτούσε τι ξέρετε για το Woody Allen, μια απάντηση θα ήταν ότι ο Woody Allen γεννήθηκε στο τάδε μέρος, έχει σκηνοθετήσει κάποιες ταινίες, έχει παίξει σαν ηθοποιός σε κάποιες άλλες. Μια τέτοια απάντηση, μια περίληψη πληροφορίας, ένα πρέσις όπως το ονομάζουμε στη δουλειά μας, είναι κατανοητό γιατί είναι σε φυσική γλώσσα, με βοηθάει να μάθω γιατί έχει πραγματικά την πληροφορία ή σχετική πληροφορία με αυτό που ήθελα να μάθω και με βοηθάει να ρωτήσω περισσότερο. Σκεφτείτε ότι αν αυτό ήταν μια απάντηση που θα μπορούσε να σας φέρει πίσω ένας υπολογιστής, αυτά τα πράσινα θα μπορούσαν να hyperlinks που να τα χτυπήσεις και να πας σε επόμενη ερώτηση. Πριν ερωτήσεις δεν ήξερες ότι υπήρχε το match point. Τα σενάρια, ο τρόπος που έχει κάποιος να αναζητήσει πληροφορία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι είτε να ξέρει το πώς έχει αποθηκευτεί αυτή η πληροφορία στη βάση, άρα να ξέρει το σχήμα της βάσης, είτε να ξέρει, μάλλον και να ξέρει κάποια γλώσσα, έναν τρόπο να επικοινωνήσει με τη βάση. Για παράδειγμα, να ξέρει να γράφει ένα SQL ερώτημα. Μια άλλη μεθόδος είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος ερωτήματα από την περιοχή του Information Retrieval με λέξη κλειδιά. Όπως πάμε στο Google, γράφουμε Woody Allen και μας φέρνει κάποια πληροφορία πίσω. Στην περίπτωση της βάσης, ένα ερώτημα με keyword, με λέξη κλειδιά, αυτό θα μας επέστρεψε θα είναι ότι ο Woody Allen είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Άρα η πληροφορία θα ήταν σχετικά φτωχή. Δεν θα υπήρχε τρόπος να καταλάβει το σύστημα ότι θα πρέπει να μου δώσει και κάποια επιπλέον πράγματα πίσω. Αυτή η διέστηση είναι που μας οδήγησε στη δουλειά για τα presses queries, στα οποία ο στόχος είναι δίνοντας κάποιο ερώτημα σε ελεύθερη μορφή, με λέξη κλειδιά ή κάποια απλή γλώσσα σύνδεσης λέξεων κλειδιών, να μπορεί κάποιος να αναλύσει αυτό το ερώτημα, να βρει μέσα στη βάση ποια σημεία το απαντούν,
Ο Woody Allen, ναι, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, άρα σε μια αποτιθέμενη βάση ταινιών θα ήξερα ότι βρίσκω πληροφορία στους σκηνοθέτες και στους ηθοποιούς για τον Woody Allen. Να ενώσω πληροφορία, να ψάξω να βρω πληροφορία γύρω από το σκηνοθέτη και τον ηθοποιό, να επεκταθώ και σε μια επόμενη σχέση που ενδεχομένως περιέχει ταινίες. Οπότε να φτιάξω, να έχω ένα σχήμα με παραπάνω από μία αρχικές, παραπάνω από μία σχέσεις, ακόμα και από, να περιλαμβάνει μέσα ακόμα και αυτές που δεν απαντούν το αρχικό μου ερώτημα για το Woody Allen, δεν θα πήγαινε κατευθείαν κάποιος στις ταινίες. Αυτό που σας περιγράφω σε μια απάντηση είναι ένα λογικό υποσύνολο της αρχικής βάσης, γιατί δεν είναι απλά πλέον κάποιες σχέσεις σκόρπιες από εδώ και από εκεί, είναι σχέσεις που εμπλέκονται μεταξύ τους. Για να έχω την πληροφορία για τις ταινίες του Woody Allen, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέσω την σχέση των ηθοποιών με τη σχέση των ταινιών. Άρα θέλω στην ουσία πίσω μια καινούργια βάση που θα είναι υποσύνολο της αρχικής. Το ονομάζουμε αυτό το πράγμα λογικό υποσύνολο της αρχικής βάσης. Και αυτό να λύσει κάποιος το query του χρήστη, θα πρέπει να φτιάξει το σχήμα που περιγράφει αυτό το λογικό υποσύνολο. Το επόμενο ακριβώς βήμα θα είναι το πώς θα γεμίσει κάποιος αυτό το λογικό υποσύνολο με εγγραφές από τη βάση. Κατά συνέπεια, αυτό που θα προκύψει θα είναι μια καινούργια βάση υποσύνολο της αρχικής. Θα μπορούσα να επιστρέψω αυτό στον χρήστη, μπορώ όμως να το επεκτείνω και λίγο παραπέρα και να περιγράψω με φυσική γλώσσα την πληροφορία που υπάρχει σε αυτό το υποσύνολο βάσης και να επιστρέψω στον χρήστη κάποια απάντηση στην μορφή που σας έδειξα προηγουμένως, θα απαντούσε κάποιος στη φυσική την γλώσσα. Ας θεωρήσουμε ένα παράδειγμα μιας βάσης με ταινίες και κάποια παραδείγματα ερωτήσεων. Θέλω να μου φέρεις πληροφορία που να μιλάει για τον Alfred Hitchcock ή πληροφορία που να έχει να κάνει με τον David Lynch, δύο σκηνοθέτες. Ήθελα να μου φέρεις τι ξέρεις για τον Clint Eastwood και Thriller. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος που μπορεί να έχει σχέση ο Clint Eastwood με το Thriller. Ή συνδυασμούς αυτών των ερωτήσεων. Αυτό που κάνουμε είναι θεωρούμε ότι κάθε ερώτηση είναι, θεωρούμε κάθε ερώτηση στην ισοδύναμη detective μορφή της. Για παράδειγμα, η σύνθετη ερώτηση έχει δύο όρους, οι οποίοι αναλύονται στα keywords που αποτελούνται. Όχι ένα έχει το keyword Clint Eastwood και επίσης έχει και το term thriller. Άρα ξέρω ότι για να απαντήσω αυτό το κομμάτι της ερώτησης θα πρέπει να βρω πληροφορία για το Clint Eastwood και για το thriller. Και επίσης υπάρχει ένα δεύτερο detective για την ίδια ερώτηση, το οποίο έχει μέσα τα terms για τον Burger Repair και ένα negated term, γιατί είναι με το not, για το δράμα. Εδώ θέλουμε πληροφορία για τον Burger Repair που δεν έχει σχέση με το δράμα. Ο στόχος μας είναι να εντοπίσουμε καταρχήν πού βρίσκεται η πληροφορία, η καθαυτή πληροφορία που ρώτησα. Άρα, στην περίπτωση που έχω σημασιολογία όρ, θέλω πληροφορία είτε για αυτόν είτε για αυτόν, αρκεί να βρω απλά πού βρίσκεται η πληροφορία για αυτούς. Ο Alfred Hitchcock μπορεί να βρεθεί είτε στους ηθοποιούς είτε στους σκηνοθέτες. Στην περίπτωση που έχω σημασιολογία AND, λογικού και, προσπαθώ να φτιάξω έναν υπογράφο, ο οποίος θα έχει σαν ρίζα και σαν φύλλα σχέσεις οι οποίες περιέχουν πληροφορία από τα keywords τα οποία έχει η ερώτηση. Αυτές οι σχέσεις λέγονται αρχικές σχέσεις. Άρα, ένας πιθανός αρχικός υπογράφος θα ήταν για την ερώτηση Clint Eastwood και Thriller, ένας υπογράφος ο οποίος περιέχει τον Clint Eastwood σαν ηθοποιό και τις ταινίες οι οποίες είναι Thriller και έχει παίξει τον Clint Eastwood σαν ηθοποιός. Για να συνδέσω αυτή την πληροφορία, τον ηθοποιό με το είδος της ταινίας, θα πρέπει να βρω όλο το μονοπάτι μέσα στη βάση που λέει ο actor έχει παίξει σε κάποιες ταινίες οι οποίες είναι Thriller. Οπότε θα πρέπει να σχεδιάσω όλα αυτά τα μονοπάτια. Αυτό που έχω σαν περιορισμό είναι ότι τέτοιου είδους αρχικοί υπογράφοι, όπως σας είπα, θα πρέπει τα άκρα τους, ρίζα και φύλλα, να είναι αρχικές σχέσεις. Μια διαφορετική μετάφραση για αυτήν την ερώτηση θα είναι θέλω να μου δώσω τα Thriller, στα οποία ο Woody Allen έχει σκηνοθετήσει. Το επόμενο βήμα από αυτό είναι με κάποιο τρόπο, στην περίπτωση που σε μια ερώτηση έχω παραπάνω από μία επεξηγήσεις, να βαθμολομήσω κάπως, να
δώσω μια βαθμολογία στους διαφορετικούς υπογράφους, στις διαφορετικές μεταφράσεις της ερώτησης αυτής. Μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε συνάρτηση, μην χρησιμοποιήσαμε αυτή, δεν θα μπορούσε λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση, αρκεί να είναι μονότονη, ώστε να έχει τη διέστηση ότι όσο απομακρύνονται οι αρχικές σχέσεις μεταξύ τους, τόσο μειώνεται η σημασία του υπογράφου. Με λίγα λόγια, όσο πιο μακριά βρίσκονται οι πληροφορίες για τα κύκλους τα οποία ρώτησα, μάλλον θα είναι πιο μη σημαντική η απάντηση που θα πάρω. Κατά συνέπεια, σε αυτήν την περίπτωση εδώ, και με βάση τα βάρη που χρησιμοποιώ, το βάρος του υπογράφου είναι 0,9. Τα δύο κύκλους στην περίπτωση που το thriller, που έχω ταινίες thriller που έχει σκηνοθετήσει ο Clint Eastwood, έχουν μεγαλύτερο βάρος, είναι πιο στενά συνδεδεμένη η πληροφορία με αυτή τη μετάφραση στην ερώτηση. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, απλά να σας δώσω τη διέστηση. Το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω είναι να βρω τις αρχικές σχέσεις που απαντούν μια ερώτηση. Οπότε για την ερώτηση Clint Eastwood και thriller μπορώ να εντοπίσω την πληροφορία στην σχέση actor, στη σχέση ηθοποιούς, σκηνοθέτες και στη σχέση είδος ταινίας. Στη συνέχεια, παράγω, διαστηρικά τουλάχιστον, θα παρήγαγα όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των αρχικών σχέσεων και για κάθε από αυτούς τους συνδυασμούς θα έψαχνα να βρω τον βέλτιστο υπογράφο που μπορεί να σχηματίσει αυτόν τον συνδυασμό. Για τον συνδυασμό actor, ηθοποιός και είδος ταινίας, ο υπογράφος θα μπορούσε να είναι ηθοποιοί που έχουν παίξει thriller ή thriller τα οποία έχουν αυτούς τους ηθοποιούς, συγκεκριμένα τον Clint Eastwood. Από αυτούς τους υποψήφιους θα πάρω το πιο σημαντικό και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσω να, αν δεν έχω καθόλου περιορισμούς, θα πάρω όλους τους δυνατούς υπογράφους, αν έχω περιορισμούς θα προσπαθήσω να πάρω τους πλέον σημαντικούς, ώστε να ξέρω ότι η απάντηση που τελικά θα δώσω στον χρήστη θα είναι όσο γίνεται πιο σημαντική για αυτόν. Ο αλγόριθμος δουλεύει λίγο πιο έξυπνα, προσπαθεί να μην δημιουργήσει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς και προσπαθεί να μην δημιουργήσει όλους τους δυνατούς υπογράφους. Απλά τη διέστηση να σας δώσω. Το επόμενο βήμα είναι να επεκτείνει κανείς την πληροφορία και έξω από αυτό ακριβώς που ρώτησε κάποιος. Οπότε, αν πάρω την απλή περίπτωση, θέλω να μάθω κάτι για τον David Lynch. Τότε ο αρχικός υπογράφος ήταν μία σχέση, ότι ο David Lynch είναι σκηνοθέτης. Αν μου επιτρέπουν οι περιορισμοί που έχω στο ερώτημα που θέτω, μπορώ να επεκταθώ και να πάρω και ταινίες και είδη ταινιών που έχει σκηνοθετήσει ο David Lynch. Πάλι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του υπογράφου. Διαστηριακά, να σας πω, το επόμενο βήμα θα ήταν, αφού έχω σχηματίσει το σχήμα της καινούριας βάσης, το σχήμα του λογικού υποσυνόλου, αυτό που μένει να το γεμίσω με εγγραφές, με κάποιο τρόπο. Το straightforward approach θα ήταν να φτιάξω μία ερώτηση, ένα query για κάθε υπογράφο που υπάρχει μέσα στο λογικό υποσύνολο. Αυτό θα ήταν εκτός από αργό, θα μου έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσω διπλότυπα και στο τέλος να έχω εγγραφές τις οποίες θα έπρεπε να κόψω για να μοιράσω το κατάλληλο κομμάτι στις διάφορες εγγραφές του λογικού υποσυνόλου. Θα φύγω, υπάρχει τρόπο να γίνει πιο γρήγορα αυτό. Να σας δώσω μια αίσθηση μόνο. Η μπλε γραμμή είναι ο χρόνος που χρειάζομαι για να φτιάξω τις δύο γραφικές, για να φτιάξω το σχήμα του λογικού υποσυνόλου. Η μαύρη γραμμή είναι ο χρόνος που χρειάζομαι για να γεμίσω το λογικό υποσυνόλο. Άρα το δύσκολο πράγμα είναι το χρονοβόρο πράγμα να γεμίσει κανείς το λογικό υποσύνολο με γραφές. Είναι λογικό γιατί είναι αυτό που έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τη βάση και το διάβασμα και ξεκαθάρισμα κάποιων εγγραφών. Δεν έχει σημασία, απλά μετράμε τους αλγορίθμους μας. Όπως σας είπα, το ένα κομμάτι ήταν να φτιάξω το λογικό υποσύνολο, να το γεμίσω εγγραφές και να το επιστρέψω στο χρήστη. Θα μπορούσα, αν είναι μικρό, γιατί πρακτικά μετά χάνει το ενδιαφέρον του, αν είναι μικρή απάντηση, να μεταφράσω την απάντηση αυτή με κάποιο είδος φυσικής γλώσσας και να παράγω ένα κείμενο κατανοητό στον κόσμο. Αυτό που κάνω είναι θεωρώ ότι κάθε σχέση του λογικού υποσυνολού, εν γέννη κάθε σχέση έχει ένα χαρακτηριστικό, έχει μια σημασία που περιγράφει το τι πληροφορία πάει σε αυτή τη σχέση. Στη σχέση movies, θα μπορούσα να λεγόταν και μη 10, δεν έχει σημασία, αυτό που περιέχεται μέσα είναι ταινίες. Άρα θα μπορούσα να πω ότι η ενολογική ονομασία της σχέσης αυτής είναι ταινίες.
Κάθε σχέση επίσης έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, έχει ένα γνώρισμα που καθορίζει την πληροφορία η οποία είναι μέσα σε αυτή τη σχέση. Για παράδειγμα, και τη σχέση ταινίες, μαζί με όλα τα γνωρίσματα που υπάρχουν, το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι ο τίτλος της ταινίας. Οπότε, αν κάποιος θα ήθελε να χαρακτηρίσει μια ταινία, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόταν θα είναι ο τίτλος της. Άρα, στη διαδικασία για να μεταφράσουμε ένα λογικό αποσύνολο, αυτό που κάνουμε είναι, έχοντας θεωρήσει μια γραφική αναπαράσταση του λογικού αποσυνόλου, στις ακμές που συνδέουν τις σχέσεις με τα γνωρίσματα, έχω κάποια template, κάποιες template labels, θα σας δείξω πώς δουλεύουν, οι οποίες εξηγούν τι σχέση έχει το κάθε γνώρισμα με το κύριο γνώρισμα μιας σχέσης. Επίσης έχουν template labels στις joint edges, στις ακμές που συνδέουν τις σχέσεις μεταξύ τους και μεταφράζουν, αν θέλετε, το πώς συνδέονται τα κύρια γνωρίσματα μεταξύ δύο σχέσεων. Να σας δείξω ένα παράδειγμα, να γίνω λίγο πιο σαφής. Έχουμε μια γλώσσα για templates, η οποία υποστηρίζει διάφορα χαρακτηριστικά, μεταβλητές, βρόχους, συναρτήσεις, μακροεντολές. Αν θεωρήσουμε αυτό το παράδειγμα λογικό αποσυνολού, που έχει δύο σχέσεις, τη σχέση σκηνοθέτη και τη σχέση ταινίες, όπου έχουν αυτά τα γνωρίσματα, για τη σχέση σκηνοθέτη το κύριο γνώρισμα είναι το όνομά του. Και για τη σχέση ταινίες το κύριο γνώρισμα είναι ο τίτλος της ταινίας. Θεωρούμε ότι ο σκηνοθέτης έχει μία εγγραφή, που έχει να κάνει με το Woody Allen, και στις ταινίες έχουμε μέσα τρεις εγγραφές. Για να προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε την πληροφορία που υπάρχει σε αυτό το λογικό αποσύνολο, ξεκινάμε μεταφράζοντας την πληροφορία που υπάρχει μέσα στον director. Ακολουθούμε τις κατευθύνσεις των σχέσεων, των joint σχέσεων. Έτσι, για να μεταφράσουμε την πληροφορία για το birth location, έχουμε ένα template label σε αυτή την ακμή, όπου έχει σαν υποκείμενο το χαρακτηριστικό γνώρισμα της σχέσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το όνομα του σκηνοθέτη. Έχουμε κάποια expression την οποία κάποιος έχει βάλει, θα μπορούσε να είναι αυτή εδώ πέρα, και ακολουθεί το γνώρισμα που θέλουμε να μεταφράσουμε, η τοποθεσία γέννησης. Αν πάρουμε τις τιμές από την εγγραφή και κάνουμε τις απαραίτητες συνεννώσεις, θα μπορούσε κάποιος να πάρει αυτή τη φράση που περιγράφει την πληροφορία μέσα στη σχέση σκηνοθέτη. Για να πάρουμε και την πληροφορία από τη σχέση ταινίες, επειδή στις ταινίες έχουμε παραπάνω, και εν γέννη αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει αυτό το σύστημα, επειδή έχουμε παραπάνω από μία εγγραφές, για να απλοποιήσουμε λίγο την εγγραφή του προτύπου, χρησιμοποιούμε κάποια μακροεντολή movie list, η οποία, αν υποθέσουμε ότι αυτές είναι εκφράσεις, η οποία έχει αυτή τη μορφή και μου λέει ότι για το πλήθος των εγγραφών που έχεις μέσα στις ταινίες, θέλω να μου σχηματίσει μια πρόταση που να έχει την ταινία και μέσα σε παρενθέσεις το έτος που δημιουργήθηκε αυτή η ταινία. Ξεχωρίσουμε την τελευταία εγγραφή μόνο για να αποφύγουμε, για να βάλουμε τελεία και όχι κόμμα στο τέλος της φράσης. Αν αντικαταστήσουμε τις τιμές από την βάση μας και κάνουμε τις απαραίτητες ενώσεις, μπορεί κάποιος να πάρει αυτή τη μετάφραση για την πληροφορία που υπάρχει μέσα σε αυτό το λογικό υποσύνολο. Εδώ τελειώνω το κομμάτι της αναζήτησης. Ήταν λίγο βιαστικό, ήθελα να σας δώσω απλά μια διέστηση για αυτό το κομμάτι δουλειάς. Αν έχετε κάποια ερώτηση, να γυρίσω πίσω. Ό,τι θα καταλαβαίνω, η ερώτηση που μένει στο σύστημα είναι ένα consumption, έτσι, από πέρα. Αυτά τα πέρα πρέπει να κάνουν match με κάποιο attribute, με ένα attribute. Όχι, μπορεί να είναι παραπάνω. Άρα θέλω να πω το κάθε τέλο που λες, αν έχει δύο λέξεις, πάνω να δω μήπως είναι δύο διαφορετικά άτομα σε κάποιο τρόπο κλπ. Εξαρτάται το τρόπο γραφής. Αν για παράδειγμα είναι λίγο τεχνικά λιγαστό, αλλά αν το έχουμε βάλει μέσα σε εισαγωγικά, τότε ψάχνουμε όλη τη φράση. Αν έχουμε βάλει σκέτες λέξεις, ψάχνουμε μία-μία λέξη. Αλλά τότε ο χρήστης πρέπει να ξέρει το σκήμα ή κάποια πράγματα για το σκήμα τη βάση που ψάχνει. Είναι όπως το Google. Αν ξέρω ότι θέλω να ρωτήσω για το Woody Allen και θέλω πληροφορία για το Woody Allen, θα το βάλω μέσα εισαγωγικά. Είναι μέσα στη βάση της γλώσσας. Μπορεί να έχει ένα κείμενο. Στο μια database μπορεί να έχει first name, Woody Allen, name mother. Ή μπορεί να έχει name Woody Allen, σε ένα άτομο. Οπότε δεν μπορεί πιο περίπου το πρόβλημα. Αν την είχα πληροφορία σε δύο γνωρίσματα, τότε στο σχήμα, στην παραγωγή του σχήματος, θα ήξερα από έναν άστοχο ευρετήριο, απέφυγα να πολεμπτομέρειε. Από έναν άστοχο ευρετήριο θα ήξερα ότι η πληροφορία υπάρχει σε αυτά τα δύο γνωρίσματα. Αν ήταν στην ίδια γραφή, τότε θα τα έφερνα και θα ήταν μια πιθανή απάντηση. Άρα είχα τρόπο να αντιμετωπίσω την πληροφορία αυτή
που βρίσκεται σε δύο διαφορετικά γνώρισματα. Αν ήταν σε ένα γνώρισμα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Το ευρετήριο θα μου την έφερνε αμέσως. Τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Είναι όλη αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια που έχει να κάνει με τεχνικές αποφορμές ολοκληρωμένες σε databases. Και ο κλασικός τρόπος ερωτήσεων είναι να κάνει κανείς ερωτήσεις με βάση λέξη κλειδιά. Η απαντήση που παίρνει δεν είναι ακριβώς το ίδιο concept με τα natural languages. Όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια και το πώς μεταφράζεις την ερώτηση σε φυσική γλώσσα του χρήστη για να το απαντήσει με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένα τέτοιο σύστημα να φέρει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, αλλά η ιδέα με ένα keyword searches είναι ότι εντοπίζεις ακριβώς που υπάρχει κάτι, κάνεις το ranking αυτό, απέφυγε να μιλήσω για ranking, φέρνεις την πλέον σημαντική πληροφορία πίσω. Αν ρωτήσω εγώ Woody Allen, ένα πράγμα που δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς, αν εγώ Woody Allen είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τι ακριβώς εννοώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικό το concept αυτό. Στα keyword search. Δεν απαιτείται πάντως κάποια γνώση του σχήματος από χρήστη. Πολύτως καμία. Το end, not, or, αυτά είναι απλά τρόποι διαδεδομένοι. Είναι το binary μοντέλο που έχουμε στα μέσα με τριβάλλα, που προχωρήσει πολύ ακόμα. Απλά δεν είναι εύκολα να το μεταφέρει κανείς σε βάση δεδομένων. Είναι απλά ένας τρόπος να γράφει κάποιος να έχει μια σύμβαση σε αυτό που ρωτάει, στο query που ρωτάει. Συνώνυμα, τέτοια πράγματα. Δεν είναι εύκολο να το κάνει. Όχι. Εκεί θέλει οι κλασικές τεχνικές, χρειάζονται λεξικά, χρειάζονται τέτοια πράγματα. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξετε λίγο σε πράγματα που έχουν να κάνουν με natural language processing. Να μην το βάζουμε το δεδομένο. Έχουν ένα κοντάκι να πάμε. Με αυτό. Ναι, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε γιατί κάνουμε κάποια δουλειά παράλληλα. Είχε δείξει ενδιαφέρον και ο Ιωάννη Ανδρουτσόπουλος στην ΑΣΟΕ για αυτά τα πράγματα, αλλά εκείνη η εποχή μας ενδιαφέρει πιο πολύ σαν ASO languages η απάντηση. Υπάρχει πολλή δουλειά που μεταφράζει ερωτήσεις και προσπαθεί να βρει ποια είναι η απάντηση, να καταλάβει ποια είναι η ερώτηση, αλλά δεν είχαμε δει καθόλου δουλειά που να μεταφράσει την απάντηση στο χρήστη. Υπάρχουν αντιρρήσεις, πολλοί κόσμοι θέλουν να βλέπουν απάντηση σαν τον κλασικό τάμπουλα Ευρώπου, αλλά υπάρχουν και εφαρμογές σίγουρα που χρειάζεται κάτι τέτοιο. Σας έχω κουράσει λίγο να κλείσω κάπως. Μια ερώτηση κάνω. Ναι. Ανέφερε στην αρχή ότι ενδιαφέρει να δώσει και links προς περαιτέρω πληροφορία, όπως για παράδειγμα, θα μπορούσε να βρει κάποιες τις ταινίες, σαν χάρτη, και από πέρα. Αυτό το κοιτάξετε. Ναι. Α, το είπε. Αυτό είναι πιο πολύ θέμα interface. Ένα απλό πράγμα είναι να βρίσκεις κάποια keywords τα οποία έχουν νόημα, έχουν αξία με βάση κάποια frequency που κρατάς στο ευρετήριό σου. Οπότε για αυτά τα links να τα προωθήσεις σαν ένα άσμα για καινούργια ερώτηση. Οπότε να παράγεις τέτοιου είδους hyperlinks. Και βέβαια μπορείς να το κάνεις customized ανάλογα με το προφίλ του χρήστη, αν έχεις κρατήσει κάπου το προφίλ του χρήστη.
όταν ξέρω ότι με ενδιαφέρουν πιο πολύ ταινίες που εκτός από. Πάει σε δουλειά εξατομίκευση αυτό. Αν με ενδιαφέρουν ταινίες εκτός από το Woody Allen που έχω και κάποιον άλλο ηθοποιό μέσα, τότε είναι πολύ πιθανό να σου φέρω πίσω ταινίες που συνδυάζουν αυτά παρόλο που δεν με ρώτησες κάτι τέτοιο. Για να κλείσουμε κάπως, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα κάποιες ιδέες για περαιτέρω δουλειά. Θα ξεκινήσω πρώτα την περιοχή της αναζήτησης πληροφορίας. Θα μπορούσε κάποιος να επεκτείνει αυτά τα λογιά από σύνολα, ώστε να τα θεωρήσει σαν κομμάτι ενός συστήματος βάσης δεδομένων και να κάνει ερωτήσεις που θέλω να μου βρει πληροφορία από το λογικό υποσύνολο που τι άλλο. Ή θα ήθελα να μου βρει πληροφορία από κάπου όπου αυτό το χ θα βρίσκεται μέσα στο λογικό υποσύνολο του Woody Allen. Θα μπορούσα να βάλω constraint στη γλώσσα μου, περαιτέρω στη γλώσσα μου και να πω θέλω να μου φέρει σκίτσα για το Woody Allen, αλλά θέλω Woody Allen να είναι director, δηλαδή να δώσω και κάποια αίσθηση σχήματος, οπότε να κάνω κάποιο πιο υβριδικό μοντέλο ερωτήσεων. Ή θα ήθελα να ξέρω για το Woody Allen πληροφορία, η οποία όμως θα θέλω να περιέχει και κάτι από το είδος ταινίας. Έχουμε ξεκινήσει λίγο να το κοιτάμε το πρόβλημα αυτό σαν εσωτερικό τελεστή μιας βάσης δεδομένων. Πειράξουμε λίγο μια πόση. Άλλο ενδιαφέροντα θέματα είναι πώς θα μπορούσε κανείς να διαλέξει εγγραφές για να γεμίσει το λογικό υποσύνολο. Δεν όλες οι εγγραφές οι ίδιες. Αν έχω ένα constraint ότι θα πρέπει να φέρω πίσω 10 εγγραφές, έχω 100 εγγραφές, ποιες είναι οι 10 πιο σημαντικές εγγραφές για μένα. Δεν είναι ακριβώς tracking, το πρόβλημα είναι πιο πολύπλοκο. Επεκτείνεται σε περισσότερες σχέσεις, οπότε εκεί δεν είναι πολύ σαφές πώς κανείς μπορεί να κάνει μια ταξινόμηση των εγγραφών με βάση κάποιο προφίλ που μπορεί να υπάρχει. Υπάρχουν αρκετά θέματα απελευθερωποίησης, τόσο στο εμβρετήριο. Οι απλοί inverted index που υπάρχουν, οι απλοί text index που υπάρχουν στα συστήματα βάσεων δεν κάνουν ακριβώς για αυτή τη δουλειά, θέλει κάποια διαφοροποίηση. Και επίσης, όπως σας έδειξα, το population του λογικού υποσυνόλου με εγγραφές είναι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, οπότε εκεί πιθανόν να χρειάζεται λίγο βελτιστοποίηση. Ένα άλλο πράγμα θα έχει ενδιαφέρον, πιθανόν είχαμε ξεκινήσει να βλέπουμε τι μπορεί να σημαίνει η έννοια του λογικού υποσυνόλου σε distributed περιβάλλοντα, σε peer-to-peer περιβάλλοντα, όπου πλέον δεν έχεις απλά μία βάση, έχεις διάφορους peers και παραπάνω ποια ακριβώς είναι η έννοια του λογικού υποσυνόλου. Για να γυρίσω προς το κομμάτι του integration, αυτό το είχα κάποτε σαν στόχους, το κάνουμε πλέον στην ABM, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ίδια τεχνικές, θεωρώντας XML δεδομένα πλέον, όχι απλά τα κλασικά relational δεδομένα. Μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε πιο πλούσια σημασιολογία για να περιγράψουμε τόσο τις πηγές όσο και τους μαθηματισμούς που απαιτούνται. Κομμάτι της δουλειάς είναι αυτό που σας έδειξα, η προσπάθεια να απεικονίσουμε σε κάποια αντολογία την όλη διαδικασία. Τεχνικές για το active data warehouse, το real time data warehouse. Αυτό πλέον είναι η μόδα. Αυτό είναι πλέον αυτό που ζητάνε οι επιχειρήσεις. Δεν μου κάνει παραδοσιακή τεχνική, δεν μου φτάνει να τα περιμένω όλα κάθε βράδυ, τα θέλω τώρα. Πώς μπορούν να ενσωματωθούν τεχνικές από τα data warehouse, από data mining, από την έρευνα σε streams. Κρίσιμο ζήτημα, το τι γίνεται με το θέμα του evolution και what if analysis. Έχουμε κάποια αποτελέσματα σε αυτό, δεν προλαβαίνω να σας τα αναλύσω όλα τώρα. Κάτι αλλάζει στις πηγές. Αλλάζει μια πηγή, χάνω μια πηγή, αλλάζω το σήμα μιας πηγής, θα πρέπει να φτιάξω όλη τη διαδικασία από την αρχή, μπορώ να κάνω κάτι πιο έξυπνο. Δεδομένα πάνε και έρχονται μέσω δικτύου, υπάρχουν θέματα privacy. Τι μπορεί να κάνει κάποιος. Μπορεί να κρυπτογράφει κάτι, μπορούμε να κάνουμε είτε διαδικασίες πάνω σε κρυπτογραφημένα δεδομένα. Τι αλλάζει. Φυσικά, φυσικοί περιορισμοί. Θέματα μνήμης, θέματα χώρου. Αυτά δεν τα έθιξα καθόλου. Μπορεί αυτές οι τεχνικές να χρησιμοποιηθούν σε άλλα περιβάλλοντα. Είχαμε κοιτάξει κάπως πώς θα μπορούσε να μεταφερθεί αυτή η λογική των workflows με αυτόν τον τρόπο σε grid περιβάλλοντα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε distributed περιβάλλοντα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε peer-to-peer. Μπορούμε να θεωρήσουμε λίγο διαφορετικές απαντήσεις. Οι απαντήσεις μας θα είναι approximate. Θα είχε νόημα να εφαρμόσουμε τεχνικές goal-driven, θέλω να μου πεις μια απάντηση με βάση το 100% των δεδομένων αυτής της εβδομάδας, το 80% των δεδομένων της προηγούμενης εβδομάδας και το καθεξής. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε ένα πιο δυναμικό περιβάλλον, πύρεις πάνε και έρχονται, κάποιοι άλλοι πύρεις μένουν λίγο παραπάνω, πώς μπορούν όλα αυτά να προσαρμοστούν σε αυτή τη διαδικασία.
Σας είπα ότι ήταν ένα απαραίτητο, μην το σκέφτεσαι απλά στον χώρο των αποθηκών δεδομένων, οπουδήποτε υπάρχει μεταφορά, οπουδήποτε υπάρχει integration δεδομένων, τεχνικές λίγο πολύ είναι ίδιες. Τέλος, επίσημα δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα γι' αυτό. Πολύ επιγραμματικά, η δουλειά που κάνουμε αυτήν την περίοδο στο IBM είναι, συνδυάζει κάπως ό,τι σας είπα μέχρι τώρα. Θεωρούμε ότι έχουμε αρκετές περιπτώσεις, έχουμε κάποιες εφαρμογές που οι επιχειρήσεις πλέον δεν έχουν το κλασικό, την κλασική σχεσιακή βάση. Έχουμε στα χέρια μας δεδομένα διαφορετικά. Οι πηγές μπορεί να είναι websites, μπορεί να έχουμε spreadsheets, αρχεία από email, τηλεφωνικές συνομιλίες που είναι καταγεγραμμένες. Έχουμε διαφορετικών ειδών δεδομένα. Θέλουμε από εκεί να τραβήξουμε πληροφορία, να τη φορτώσουμε σε μια αποθήκη και ο οργανισμός να μπορέσει γρήγορα να απαντήσει με βάση τα στοιχεία που έχει. Το ETL αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι εξαιρετικά αργό και επειδή είναι πολύ μεγάλος ο όγκος που απαιτείται για τη σχεδίαση, είναι πολύ μεγάλα τα σχήματα που έχουμε, είναι πολύ δύσκολο να σχεδιάσει κανείς manual τέτοιου είδους πράγματα, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες τεχνικές, να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές από sampling, τεχνικές από data mining, για να εντοπίσουμε αυτόματα και να συναθροίσουμε πληροφορία όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, χωρίς κάποιος να μας πει τι ακριβώς ψάχνουμε. Ένα παράδειγμα, έχουμε από μια μεγάλη εταιρεία, μας έχει δώσει το αρχείο των email της, μας έχει δώσει τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, μας έχει δώσει PDF αρχεία που είναι fax πελατών και προσπαθούμε εκεί πέρα πάνω, η ερώτηση ήταν απλή, αυτά είναι τα δεδομένα μας, είναι 20 TB δεδομένα, βοηθήστε μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, μας είναι χρήσιμα. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε πάνω πληροφορία, για παράδειγμα αν ένα μοντέλο, ένα προϊόν αυτής της εταιρείας εμφανίζεται πολύ συχνά μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, πολύ πιθανό να είναι από παράπονο, να έχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε προσπαθούμε κάποιους αυτόματους τρόπους να θέσουμε κάποια thresholds για να εντοπίσουμε τέτοιου είδους πληροφορία. Προσπαθούμε να βρούμε έναν πιο αναπτυγμένο τρόπο για business intelligence, συνδυάζοντας πληροφορία από integration, από data warehouses, από αναζήτηση πληροφορίας. Θα τα περάσω αυτά. Να κλείσω με κάποια σύνοψη. Μιλήσαμε για ενοποίηση πληροφορίας. Την είδαμε πάνω σε ETL διαδικασίες. Μιλήσαμε για μοντελοποίηση των διαδικασιών αυτών σε νεολογικό επίπεδο, σε λογικό επίπεδο. Είδαμε κάποια θέματα ποιότητος. Είδαμε θέματα βελτιστοποίησης τόσο σε λογικό όσο και φυσικό επίπεδο. Αναφέραμε θέματα real-time ETL. Συνέχεια περάσαμε σε αναζήτηση πληροφορίας. Σας έδειξα λίγο επιγραμματικά τα precise queries, ένα καινούργιο τρόπο επερωτήσεων που προτείνουμε ώστε να ξεφύγουμε από constraints όπως να ξέρει ο χρήστης το σχήμα, να ξέρει ο χρήστης κάποια συγκεκριμένη γλώσσα. Η απάντηση είναι κάτι το οποίο είναι λίγο ευρύτερο από αυτό που ρωτάει ο χρήστης. Προσπαθούμε να του δώσουμε αυτό που θεωρούμε εμείς για αυτόν χρήσιμη πληροφορία και ανέφερα στο τέλος κάποιες πιθανές μελλοντικές δουλειές, κάποια ενδιαφέροντα θέματα. Σας ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε, δεν θέλουμε να ανακαλύψουμε το κοντινό, γιατί το κοιμάσαμε να τα περιγράψουμε με UML.
δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Θέλαμε τα γνωρίσματα first class citizens στο μοντέλο. Σε UML θα πρέπει να είναι ξεχωριστή κλάση. Αυτό έκανε πολύ πλοκή τη σχεδίαση. Η MBA δεν υπήρχε ακόμα τότε. Ξεκινήσαμε μια δικιά μας μοντελοποίηση.